κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 15 Νοεμβρίου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Μέσα στις επόμενες 2 ώρες θα δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Να δούμε πρώτα τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. 34 χρόνια ψευδοκράτος. Η Λευκοσία καταδικάζει, τα κατεχόμενα πανηγυρίζουν. Εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία Χαρίρη Αναστασιάδη. Μίλησα με τον Χαρίρη, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και είναι καλά, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε διορισμό ερευνώντα λειτουργού για το θέμα των διαρροών. Εντός της μέρας, στα χέρια του αρχηγού της αστυνομίας, το πόρισμα για την άσκηση που προκάλεσε πανικό στη Λεμεσό. Στην Ελλάδα, σε τραγωδία, εξελίσσεται η σφοδρή κακοκαιρία στη Μάνδρα Αττικής. 3 νεκροί από τις πλημμύρες. Στο διεθνή χώρο, συντριβή αεροσκάφους με 8 νεκρούς στη Ρωσία. Ένα παιδί ανασύρθηκε ζωντανό. Μέση Ανατολή, βάζει φωτιές η παραίτηση Χαρίρη. Οι δηλώσεις Χαρίρη για το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή και οι αποκαλύψεις για τις απειλές που δέχεται για τη ζωή του δημιούργησαν τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Λιβάνου-Ιράν. Πολιτική αστάθεια στη Ζιμπάμπουε. Ο στρατός στους δρόμους. Στρατιωτικοί κατέλαβαν την κρατική τηλεόραση. Διαψεύδουν πως έγινε πραξικόπημα. Ναι στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών ψήφισαν οι Αυστραλοί. Η κυβέρνηση της χώρας δεσμεύεται πως η νομοθεσία θα αλλάξει μέχρι τα Χριστούγεννα. Διαμάντι πουλήθηκε 25,2 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκε στην Αγκόλα, είναι 163 καράτια και κόπηκε από πέτρα 404 καρατίων. Στην αθλητική επικαιρότητα, θλίψη στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή ο Χαμάντα Τικουμάνα σε ηλικία 39 ετών μετά από ξαφνική αδιαθεσία. Έπαιξε σε ΑΠΟΠ, Ανόρθωση, Ομόνια, Σαλαμίνα και ΑΕΛ. Η Δανία πήρε το εισιτήριο για το Μουντιάλ με πεντάρα επί της Ιρλανδίας. Επίσης, μαζί μας στο στούντιο σήμερα, ψυχολόγος Αριστονίκη Θεοδοσίου για να μιλήσουμε για το συγγραφικό της έργο και ο καρδιολόγος Ζαχαρίας Ακούνης για να δούμε τις νέες καινοτομίες γύρω από την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Πρώτα όμως, να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Τετάρτη σήμερα 15 Νοεμβρίου και σαν σήμερα το 1859 πραγματοποιούνται στην Αθήνα τα Ολύμπια του 1859, η πρώτη προσπάθεια αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στη νεότερη ιστορία. Το 1889 ο αυτοκράτορας Πέτρος ο δεύτερος της Βραζιλίας καθερείται με στρατιωτικό πραξικόπημα και η Βραζιλία κηρύσσεται δημοκρατία. Το 1904 ο King Zillet πατεντάρει την πρώτη ξυριστική λεπίδα που φέρει το όνομά του. Το 1914 ο Ιταλός σοσιαλιστής και μετέπειτα φασίστας Μπετίνο Μουσολίνι εκδίδει την εφημερίδα «El Polo d'Italia». Το 1926 το ραδιοφωνικό δίκτυο NBC βγαίνει στον αέρα. Το 1954 ο Γκάλαν Φόξ, το άλογο που έχει κερδίσει το Triple Crown το 1930, πεθαίνει σε ηλικία 27 ετών. Το 1956 κυκλοφορεί η πρώτη ταινία του Elvis Presley με τίτλο Love Me Tender. Το 1969 στην Ουάσιγκτον περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι διαδηλώνουν κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Το 1991 ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush προτείνει στον Magic Johnson να μετάσχει στην Επιτροπή κατά του AIDS. Το 2003 στόχος βομβιστικών επιθέσεων γίνεται Κωνσταντινούπολη. Για τις ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Ρουσιά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 34 χρόνια ψευδοκράτος. Η Λευκοσία καταδικάζει. Τα κατεχόμενα πανηγυρίζουν. Συμπληρώνονται σήμερα 34 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκοκύπριους. Η διεθνής κοινότητα με σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε την ανακήρυξη της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας νομικά άκυρη και κάλεσε όλα τα κράτη
τη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μην αναγνωρίσουν το αποτέλεσμά της. Στα κατεχόμενα από το πρωί έστησαν πανηγύρια. Το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών καταδικάζει την απόπειρα απόσχησης τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί την ενέργεια αυτή νομικά άκυρη και ζητά την ανάκλησή της. Ταυτόχρονα καλεί όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν και να σέβονται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακαιρεότητα και την ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κόμματα και οργανώσεις εξέδωσαν ανακοινώσεις καταδίκησης παράνομης ανακήρυξης και καλούν σε συστράτευση και αδικαίωση του αγώνα για επανένωση της Κύπρου. Σε σχολεία οργανώνουν ενδοσχολικές εκδηλώσεις καταδίκης. Στα κατεχόμενα σήμερα πραγματοποιούνται οι καθιερωμένοι εορτασμοί, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας και του αναπληρωτή Πρωθυπουργού αρμόδιου για θέματα Κύπρου που βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο. Καταδίκασε τη σημερινή επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης καταδίκασε έντονα την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους πριν από 34 χρόνια. Τόνισε ότι η ενέργεια αυτή δεν συνάδει ποσός με τα όσα έχουν μέχρι σήμερα συμφωνηθεί στο Κυπριακό και αποτελούν την βάση προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα. Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου και απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις δηλώσεις που γίνονται στα κατεχόμενα, ενώ κληθείς να αναφερθεί στις προκλήσεις που συνεχίζονται και στις πληροφορίες ότι σήμερα εμφανίστηκαν ακόμη 4 τουρκικά μαχητικά, είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε ανάλογα φαινόμενα. Θλιβερή επέτειος για το Κυπριακό, ωστόσο δεν αλλάζει το πλαίσιο λύσης, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Σήμερα είναι μια θλιβερή επέτειος για το Κυπριακό πρόβλημα που αναμφίβολα, για το Κυπριακό που αναμφίβολα δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες επίλυσής του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης για την σημερινή επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Σε σημερινές δηλώσεις του, ο κ. Χριστοδουλίδης και κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Ακιντζή, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια της Τουρκίας για αναγνώριση δεν έχει οδηγήσει σε κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού πρόσθεσε είναι εκεί και δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Η ενδιάμεση λύση δεν είναι λύση, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και είναι εκτός συζήτησης. Ανέφερε ότι καθημερινά ακούμε διαφορετικές προσεγγίσεις από Τουρκία και κατεχόμενα, ένδειξη σύγχυσης για το ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος και αιτία της σημερινής κατάστασης στο Κυπριακό. Επίσημη καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη για τις τουρκικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο έκανε η Κύπρος μέσω του πρέσβη Κορνήλιου Κορνηλίου. Η Λευκοσία κατήγγειλε στα Ηνωμένα Έθνη τις τουρκικές παραβιάσεις του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τον περασμένο Σεπτέμβριο περιλαμβανομένων των παράνομων ναύτεξ με επιστολή του μονίμου αντιπροσώπου της πρέσβη Κορνήλιου Κορνηλίου. Στην επιστολή, η οποία κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Κορνηλίου τονίζει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας αποσκοπούν ξεκάθαρα στην υπονόμευση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με την ενίσχυση, όπως επισημαίνει, της συνεχιζόμενης de facto διαίρεσης και την αναβάθμιση του ψευδοκράτους και με την διεκδίκηση ενός υποτιθέμενου εναέριου χώρου πάνω από τα κατεχόμενο έδαφος της Δημοκρατίας. Προσθέτει πως η Τουρκία εξακολουθεί να παρενοχλεί συστηματικά πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη στο FIR Λευκοσίας μέσω ραδιοφωνικών κλήσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας. Με δέσμευση 5 διαφορετικών περιοχών για ασκήσεις σήμερα, απαντά η Κυπριακή Δημοκρατία, Κωνσταντίνα. Από τις 11 μέχρι και τις 11.45 σήμερα πέταξαν πάνω από την κατεχόμενη Λευκοσία τουρκικά F-16 και αεροσκάφος επιδείξεων ίδιου τύπου. Η Τουρκία έχει εκδώσει σχετική παρανομή νόταμα από χθες. Το ύψος πτήσεων αναφέρεται ότι θα είναι μέχρι 5.000 πόδια. Το απόγευμα μεταξύ των ωρών 3 με 4 και 30 προβλέπεται αεροπορική επίδειξη πάνω από το λιμανάκι της κατεχόμενης Κερίνιας. Η Δημοκρατία έχει ετοιμάσει την δική της απάντηση αφού δέσμευσε 5 διαφορετικές περιοχές για ασκήσεις σήμερα σε διαδοχικούς χρόνους. Περιοχές που δεσμεύτηκαν αφορούν την ζώνη από τα όρια του FIR Λευκοσίας και αυτού του Ισραήλ. Η δεύτερη αποτελεί συνέχεια της πρώτης και αφορούν μεγάλες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κύπρου. Η τετάρτη ζώνη αφορά περιοχή που καλύπτει μέρος της επαρχίας Πάφου και θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κουκλιών και πώλησης Πάφου. Τέλος, έχει δεσμευτεί από την Δημοκρατία και μεγάλη περιοχή πάνω από το Τρόδος, μέρος της επαρχίας Πάφου και τον Ακάμα. Και να αλλάξουμε θέμα τώρα, Κωνσταντίνα. Τηλεφωνική συνομιλία με τον παρετηθέντα πρωθυπουργό του Λιβάνου, Σάντα Χαρίρι, είχε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχε εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία με τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό του Λιβάνου Σαντ Χαρίρι, όπως ανήρτησε στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ως γνωστό, ο κ. Χαρίρι πραγματοποίησε ολιγόρη επίσκεψη στην Κύπρο στις 28 Οκτωβρίου, όπου είχε επίσημη συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και αποφασίστηκε η αναβάθμιση σχέσεων των δύο χωρών. Ο κ. Χαρίρι ανακοίνωσε την παραίτησή του, να πούμε, στις 5 Νοεμβρίου. Να περάσουμε τώρα και στο Υπουργικό, όπου ενέκρινε σήμερα το διορισμό ερευνώντα λειτουργού για το θέμα της διαρροής των εξεταστικών θεμάτων. Έτσι ακριβώς, Στέφανε, έχει οριστεί ερευνών λειτουργός που θα εξετάσει τα πειθαρχικά παραπτώματα, είπε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόσθεσε ότι αναμένεται και η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για άλλα ζητήματα που αφορούν ευρύτερα το θέμα των εξετάσεων, που εάν και εφόσον προκύψουν και εκεί οποιαδήποτε ζητήματα θα ακολουθήσουν έρευνες ανάλογες ενδεχόμενα και αναλόγως διορισμό στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε. Εντός της ημέρας θα παραλάβει ο αρχηγός της αστυνομίας το πόρισμα της διοικητικής έρευνας αναφορικά με την γκάφα των αρχών για τη διεξαγωγή αντιτρομοκρατικής άσκησης, χωρίς να υπάρξει προηγουμένως ενημέρωσή τους. Το πόρισμα θα μελετηθεί ενδελεχώς και θα αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν, ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, μιλώντας στην τελετή ορκωμοσίας αστυφυλάκων που έγινε το πρωί. Να υπενθυμιστεί ότι η αντιτρομοκρατική άσκηση που έγινε την περασμένη Πέμπτη στο γήπεδο Σπύρος Κυπριάνου στη Λεμεσό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς ουδής είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, αλλά και για το γεγονός ότι έλαβε χώρα την στιγμή που εντός του γηπέδου υπήρχαν μικρά παιδιά. Στέφανη, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής από την εσωτερική επικαιρότητα. Εκτενέστερο δελτίο ειδήσεων γύρω στις 2, ο λόγος και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα Βουσιά, σε ευχαριστούμε. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο αρχηγείο της αστυνομίας. Είναι μαζί μας ο βοηθός εκπρόσωπος τύπου. Κύριε Στυλιανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε από την τελευταία είδηση του δελτίου μας. Αναμενόταν σήμερα να λάβει στα χέρια του ο αρχηγός το πόρισμα για την άσκηση. Το έχει παραλάβει? Να πούμε ότι αναμένεται το πορίσμα εντός της ημέρας, όπως έχει ήδη δηλώσει και ο ίδιος ο αρχηγός. Θα μελετηθεί φυσικά από τον αρχηγό, ο οποίος και θα πάρει τις δέουσες αποφάσεις. Μάλιστα. Τώρα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια 41χρονος κάτοικος Αραδίπου για διατάραξη κίνησης υγείας, εξύβρισης και απρεπούς συμπεριφοράς στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Συνελήφθη αμέσως, όπως πληροφορούμαστε, από τον επικαθήκοντη αστυνομικό. Ναι, ναι. Ήταν ακόμα μια περίπτωση... Ένα επεισόδιο που έγινε στο τμήμα ατυχημάτων, αυτή τη φορά του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρνακας. 31χρονος, να διορθώσουμε, γύρω στις 1 τα ξημερώματα σήμερα, ενώ βρίσκονταν στον προθάλαμο του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, άρχισε να φωνάζει, να προκαλεί ανησυχία σε άλλους ασθενείς και πολίτες που τους συνόδευαν. Βρισκόταν υποκατάσταση μέθης. Φαίνεται να βρισκόταν υποκατάσταση μέθης. Το μέλος μας, το επικαθήκοντη μέλος που βρισκόταν εκεί, τον προσέγγισε, τον κάλεσε να σταματήσει και τότε αυτός συνέχισε να φωνάζει και να εξυβρίζει το μέλος μας. Αμέσως προχώρησε το επικαθήκοντη μέλος μας στη σύλληψη του 31χρονου για τα αυτόφορα δικήματα της δημόσιας εξύβρισης, της ανησυχίας, της μέθης. Έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και έχει παρουσιαστεί ο 31χρονος ενώπιον του δικαστηρίου στη Λάρνακα. Ορίστηκε η υπόθεση στις 13 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Άρα κατηγορήθηκε, αφέθηκε ελεύθερος και έχει οριστεί η... Ναι, έγιναν ανάμεσες ενέργειες για να εκδικαστεί γρήγορα και αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Εξήγησε τους λόγους για αυτή τη συμπεριφορά, κύριε Στυλιανού. Όπως σας έχω πει, εντάξει, βρισκόταν εκεί. Φαίνεται να ήταν υπό την επηρεία αλκοόλης, ήταν σε κατάσταση μέθης. Εξού και είναι ένα από τα δικήματα για τα οποία έχει συλληφθεί. Και παράλληλα προκάλεσε και τα άλλα δικήματα, δηλαδή της ανησυχίας, της δημόσιας εξύβρισης. Εντάξει, δεν έχει δώσει κάποια ιδιαίτερη εξήγηση για το πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού. Εγώ ευχαριστώ. Και πάμε αμέσως στον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ. Κύριε Κούμα, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Άλλο ένα νέο περιστατικό βίας στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Ευτυχώς αυτή τη φορά ήταν μόνο λεκτική η βία αυτή. Δεν επιτέθηκε σε κάποιο γιατρό ή νοσηλευτή. Ωστόσο και πάλι προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Σίγουρα, νέων περιστατικών μπορεί να μην προέβηκε σε εξάσκηση σωματικής βίας, αλλά σίγουρα όλα αυτά μας ανησυχούν. Όμως την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε από ό,τι φαίνεται μετά τις έντονες παραστάσεις, διαμαρτυρίες μας, μετά τις συσκέψεις, άρχισε να δουλεύει το σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή έγκαιρα να επεμβαίνει η αστυνομία και εκεί που υπάρχει υπόθεση, προβαίνουμε στα μέτρα που έχει προβεί η αστυνομία. Άρα είστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι. Το θέμα δεν είναι απλώς να είμαστε ικανοποιημένοι, ούτε το κάνουμε ως εκδικητικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ως κοινωνία ότι πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για να εξυπηρετηθούμε. Δυστυχώς είμαστε υποστελεχωμένοι, δυστυχώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες και πηγαίνοντας στα νοσοκομεία, ναι, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε. Άρα δεν μπορεί ο καθένας μας να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και να αρχίζει να εξυβρίζει και να χτυπά πολύ περισσότερο. Και υπό την επίρρεια αλκοόλης, γιατί δεν είναι και το πρώτο περιστατικό. Τα περισσότερα έτσι, περιστατικά που προκλήθηκαν, περιστατικά βίας στα νοσοκομεία, ήταν οι άνθρωποι αυτοί που τα προκάλεσαν μεθυσμένοι, κύριε Κούμα. Είναι αντιληπτόν αυτόν και ως λειτουργοί υγείας και ως γιατροί ιδιαίτερα αντιλαμβανόμαστε ότι αρκετές φορές θα έρθουμε να αντιμέτωποι με τέτοιους ασθενείς, οι οποίοι είναι υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Δεν έχουμε πρόβλημα να τους αντιμετωπίσουμε. Η ιατρική παρέχεται στον οποιοδήποτε την έχει ανάγκη. Αλλά είναι εδώ ένα σημείο το οποίο έχουμε καλέσει και το Υπουργείο Υγείας και μέσω του Υπουργείου Υγείας και την αστυνομία, ώστε να το συζητήσουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή πρέπει να πάμε ένα βήμα λίγο πιο πίσω ή πιο μπροστά, όπως θέλετε να το αντιληφθούμε. Δηλαδή αυτό που λέμε προληπτική αστυνόμευση. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρούμε ότι η παρουσία, η φυσική παρουσία της αστυνομίας εκεί πέρα, ναι, μπορεί να δράσει ανασταλτικά και να δράσει και έγκαιρα. Δηλαδή πριν να αρχίσουμε να έχουμε και σωματική βία. Και νομίζω ψες αυτό το απέδειξε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κούμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο Μάριος Καμιναρίδης, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα κατεχόμενα γιορτάζουν την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, Μάριε. Ναι, για μια ανακήρυξη, παράνομη ανακήρυξη που υπάρχουν και ψηφίσματα των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών που καταδικάζουν αυτή την ανακήρυξη. Πλέον όμως τα κατεχόμενα σήμερα γιορτάζουν την παράνομη ανακήρυξη του κατοχικού καθεστώς, κάτι το οποίο φαίνεται ότι γεννήθηκε αυτή τη στιγμή και στρατιωτική παρέλαση με συμμετοχή και της τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 πάνω από τα ουρανά. Ουρανών της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας παρεμβάσεις από το ΦΥΛ Λευκωσίας και βεβαίως χωρίς ούτε καν να βάλουν σχέδιο πτήσης μέσα, παραβιάζοντας όλους τους διεθνείς κανονισμούς για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να αναφέρουμε ότι ξεκίνησαν οι γιορτές τα κατεχόμενα, μια μαύρη μέρα για μας όλους. Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, παρόν βρίσκονται και προφανώς είναι οι Τούρκοι αξιωματούχοι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο έφρος συνέλευσης βρίσκεται, πάρα πολλοί Τούρκοι βουλευτές. Επίσης υπάρχει μια μικρή αντιπροσωπεία από ξένες χώρες που βρίσκονται στα κατεχόμενα για να παρακολουθήσουν μετά από πρόσκληση του Μουσταφά Κιτζή, κάτι το οποίο είναι ενήμερος και το Υπουργείο Εξωτερικών και θα κάνει την πρώτη ευκαιρία διαβήματα προς τις χώρες τους για αυτήν την απαράδεκτη στάση να βρίσκονται κάποιοι ξένοι βουλευτές από ξένες χώρες στην ανακήρυξη
κάτι το οποίο είναι εντελώς παράνομο, με δύο ψηφίσματα από το Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το 83 και το 1984. Στέφανη. Μαρία, να πάμε τώρα και στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί με τον παραιτηθέντα Πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Σαν Χαρίρι, η οποία μάλιστα αυτή η επικοινωνία έχει χαρακτηριστεί και εγκάρδια. Μάλιστα, την είδηση την έχει δώσει και η Κωνσταντίνα από το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς φασκοληθούμε με το παρασκήνιο της είδησης αυτής, την οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή κάποιες πληροφορίες που έχουμε από καλές διπλωματικές πηγές είναι ότι έχουν επικοινωνήσει τουλάχιστον 7 με 8 χώρες, μεγάλες ξένες χώρες, που φαίνουν να ξέρουν και το περιεχόμενο και όλοι αυτοί, γιατί είναι ένα πρώτο θέμα ειδήσεων πλέον, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα στο διεθνής τύπου αυτή την επικοινωνία που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Λιβανέζο. Να αναφέρουμε ότι οι ξένοι φέρουν να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται, γιατί να υπερθυμίσουμε ο κύριος Χαλίδης εδώ στην Κύπρο για μια ανεπίσημη επίσκεψη εργασίας, καλύτερα να πω. Μάλιστα στην επιστροφή του, δύο μέρες, τρεις μέρες μετά από την επιστροφή του, ανακοίνωσε ότι η παρέτησή του και μάλιστα η ζωή του απειλείται. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι κανείς στην Κύπρο δεν είχε καμία ιδέα στην επίσκεψη του εδώ. Φαίνεται τα πράγματα είναι ραγδαία εκεί, όμως η Κυπριακή Δημοκρατία δείχνοντας και ένα στάτος στα ξένα και συγκεκριμένα στην εξωτερική διπλωματία, έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη φάση και αναμένουμε να δούμε, πολλά θα λεχτούν, όμως αναμένουμε να δούμε και επίσημα τι θα μας ενημερώσει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τι ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης του. Μάρια, να ολοκληρώσουμε και με το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε το διορισμό ερευνώντα λειτουργού για το θέμα των διαρροών των θεμάτων των εξετάσεων. Ένα πονοκέφαλο για την παιδεία αυτών που όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε με την ανάπτυξη της εξέτασης στην ιστοσελίδα. Πλέον έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει δικό της πόρισμα, το οποίο τους έλεγε ότι όντως είναι ένα τραγικό λάθος που έχει γίνει από κάποιο συγκεκριμένο στο Υπουργείο Παιδείας. Κάποιοι οι οποίοι, ξέρετε, του χαμηλού κλίμακα στο Υπουργείο Παιδείας, κάτω από ΑΦΑ8 δεν βρίσκεις, γι' αυτό είναι τραγικό λάθος. Όμως φαίνεται το Υπουργείο, το Υπουργικό σήμερα έχει ζητήσει και έχει συνδράμει να διορίσει εισαγγελία για όλες το πόρισμα, να ετοιμάσει ένα ανεξάρτητο πόρισμα όπως προβλέπεται και με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αναμένουμε να δούμε αν θα δημοσιοποιηθεί και πότε θα έχουμε την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου πόρισμα. Δεύτερο μεγάλο θέμα από το Υπουργικό, οι αγρότες μας, όσοι κάνουν κρασιά, όσοι κάνουν οτιδήποτε, πρέπει να πιούν ένα ποτήρι κρασί προς υγεία του Υπουργού Γεωργίας, γιατί τους έχει χαρίσει πάρα πολλά εκατομμύρια σήμερα. Οι αγρότες μας θα έχουν τη ιδιαίτερη χαρά να πάρουν πάρα πολλά κοντίγια, μια αύξηση από τα 20 εκατομμύρια έως τα 45 εκατομμύρια σήμερα. Συνολικών μια ένεση προς την αγροτική ζωή του τόπου 220 κάτι εκατομμύρια. Αναμένουμε να δούμε πού ακριβώς θα πάνε αυτά τα λεφτά και πότε θα δοθούν στους αγρότες. Όμως πλέον οι αγρότες μας με ένα μικρό ποτηράκι κουμανταρία να διασκεδάσουν και να ευχαριστήσουν τον υπουργό τους που τους έδωσαν πάρα πολλά εκατομμύρια σήμερα. Ναι. Αυτά, Στέφανη. Μαρία Καμιναρίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα. Πάμε στη Λάρνακα και στη Μαρίσα Αβραμ. Μαρίσα, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τον 19χρονο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από πτώση από το ποδήλατό του. Διασωληνωμένος ο ποδηλάτης μετά από πτώση από το ποδήλατο στις 2:50 χθες το απόγευμα, ενώ ο 19χρονος οδηγούσε το ποδήλατό του στην Ορμίδια κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον δρόμο και να τραυματιστεί σοβαρά.
Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή. Ο αστυνομικός σταθμός Ξυλοτύμβου συνεχίζει τις εκτάσεις. Μαρίσα, πάμε τώρα και στην απόπειρα φόνου στο Μαζωτό. Τι αφαίνεται να ήταν μία κοπέλα, όπως υποστηρίζει ο ξάδελφος του θύματος. Για μία σημαντή αφορμή φαίνεται ότι διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου πέρσι στο Μαζωτό, ένα περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην κοινότητα και που οδήγησε έναν νεαρό στις κεντρικές φυλακές ως υπόδικο και έναν άλλο στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένο. Μάλιστα, όπως εγκύρως πληροφορούμαστε, το θύμα της απόπειρας, ο 27χρονος Μιχάλης Βασιλείου, δεν αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρα στη δίκη λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Στο εδόλιο του κακουριωτικίου Λάρνακας βρέθηκε ο 24χρονος Βάσος Δημητρίου, ο οποίος αρνείται ενοχή στην κατηγορία της απόπειρας φόνου, ότι δηλαδή τις πρωινές ώρες της 17ης Δεκεμβρίου 2016 τραυμάτισε με μαχαίρι τον Μάριο Βασιλείου. Ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη που άρχισε χθες κατέθεσε ο ξάδελφος του θύματος Μιχάλης Βασιλείου, ο οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα που περιέπεσαν στην αντίληψή του κατά το επίδικο βράδυ πριν από τα μαχαιρώματα σε καφέ του Μαζωτού, όπου ο ίδιος ήταν παρόν. Η δίκη, να πούμε ότι συνεχίζεται, Στεφανή. Μαρίσα Αβράμ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε, πάμε να μάθουμε τα νέα από την επαρχία της Πάφου. Είναι μαζί μας η Σοφία Σολομού από τον Ταχυδρόμο 24. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Στεφανή. Ξεκινάμε με μια έτσι πολύ λεπτή και ευαίσθητη υπόθεση που αφορά σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Ακριβώς, Στεφάνη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου εναντίον του 56χρονου, εκδόθηκε διάταγμα 5ήμερης προσωποκράτησής του για διευκόλυνση των ερευνών. Να σας πούμε ότι ο 56χρονος από την Πάφο συνελήφθη αργά το απόγευμα της Τρίτης, όπως σύμφωνα με πληροφορίες που κατέφθασαν στο ταχυδρόμο 24.com, φέρεται να έδειχνε βίντεο ακατάλληλο περιεχομένου σε ανήλικους στο σωματείο της Πάφου. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του μετά από καταγγελίες ότι ο 56χρονος προέβαινε σε άσεμνες πράξεις και παρενοχλούσε νεαρούς ποδοσφαιριστές, κυρίως στις ώρες των προπονήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η σύλληψη έγινε από ειδική ομάδα που ήρθε από το αρχηγείο της αστυνομίας, ενώ χειρίζεται το θέμα με πλήρη μυστικότητα λόγω και της λεπτότητας του θέματος. Τώρα, Σοφία, πάμε και σε μια περιοχή της Πάφου, η οποία δυστυχώς έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο ζώων. Με ένα άσχημο αλλά και δυσάρεστο θέμα βρέθηκε συμπολίτης μας όταν επισκέφθηκε το χωράφι του στην κοινότητα της Αναρίτας στην Πάφο. Σοκαρισμένος λοιπόν από το θέαμα, ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει ότι αντίκρισε κουφάρια για σκελετούς, ότι δηλαδή είχε απομείνει από νεκρά ζώα που είχαν εγκαταλειφθεί στο χωράφι του. Συνεχίζοντας, επισήμανε με αγανάκτηση και θυμό πως ό,τι περιστρέψει και ό,τι ψοφίσει το πετάνε στα χωράφια μας, για αυτά τα ζώα σε εισαγωγικά που ίσως να ζήσαν εκεί αυτές τις ψυχές να πεθάνουν μόνες τους και αβοήθητες. Να πούμε, Στέφανε, ότι στην παθητική ύπαιθρο, που κολλήγια εγκαταλείπουν τα ζώα τους στις ερημιές και τα αφήνουν να πεθάνουν μόνα τους και αβοήθητα, ενώ πολλοί είναι και αυτοί που ρίχνουν τις φόλες τους, προκαλώντας επίσης ένα φρικτό θάνατο στα τετράποδα. Κάτι που έχουμε ξανασυζητήσει, Σοφία, το έχουμε ξαναφέρει πολλές φορές το θέμα αυτό με τις φόλες. Και πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε και στον εμπρισμό σε κλοπημένο όχημα. Η υπόθεση εμπρισμού αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί μετά από διάρρηξη στηρίου, διερευνά η αστυνομία στην επαρχία Πάφου. Συγκεκριμένα, μεταξύ των ημερομηνιών 29 και 30 Οκτωβρίου 2017, διαπράχθηκε διάρρηξη γραφείου εταιρείας σε κοινότητα στην επαρχία Πάφου. Από το γραφείο κλάθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο εξωτερικά του γραφείου και το οποίο κλάθηκε στη συνέχεια. Στις 30 Οκτωβρίου 2017, πρόσωπο που αναζητείται από την αστυνομία μετέβηκε με το πιο πάνω κλοπημένο αυτοκίνητο σε πρατήριο βενζίνης που βρίσκεται στην περιοχή του πιο πάνω γραφείου και προσπάθησε να παραβιάσει το χρηματοδέκτη αγοράς καυσίμων του πρατηρίου, προκαλώντας ζημιά. Να σας πούμε ότι και χθες διαπιστώθηκε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε εκ νέου απόπειρα κλοπής από τον κλειδωμένο χρηματοδέκτη του πιο πάνω πρατηρίου βενζίνης.
Να σας πούμε λοιπόν ότι με το ίδιο αυτοκίνητο τα αναζητούμενα πρόσωπα μετέβησαν στο συγκεκριμένο πρατήριο, ενώ σήμερα το πρωί στις 7 το κλοπημένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε να φλέγεται σε περιοχή γειτονικής κοινότητας της επαρχίας Πάφου. Να σας πούμε ότι ο αστυνομικός σταθμός Κουκλίου συνεχίζει τις εξετάσεις. Μάλιστα. Αυτά είχαμε, Σοφία, από την Πάφο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση για τον καιρό. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, ο κύριος Μιχάλης Μούσκος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μούσκο. Καλό μεσημέρι σε εσάς. Να ξεκινήσουμε με τη σκόνη που μας ενδιαφέρει όλους. Ναι. Υποχωρεί από σήμερα? Όχι, από αύριο, το απόγευμα θα έλεγα. Mm-hmm. Φυσικά σιγά σιγά ελαττώνεται. Θα πούμε ότι αυτή η σκόνη επηρεάζει κυρίως περισσότερο μάλλον τις ευάλωτες ομάδες. Καλά είναι να ληφθούν mm-hmm. κάποια μέτρα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας. Γνωρίζουν ακριβώς τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε φορά που έχουμε αυτό το φαινόμενο, το ίδιο ακριβώς κάνουν. Η σκόνη αυτή σιγά σιγά από απόψε και μέχρι αύριο το μεσημέρι, θα έλεγα, αραιώνει και φεύγει μέχρι το απόγευμα αύριο. Περιμένουμε ότι θα καθαρίσει. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό από τον καιρό πέρα από τις θερμοκρασίες που είναι κάπως ψηλές. Δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς. Στο εσωτερικό, πόσο πιο ψηλές δηλαδή είναι από το κανονικό? Είναι γύρω στους 22 βαθμούς με 23 η μέγιστη για την εποχή. Τώρα οπότε είμαστε 2 με 3 βαθμούς περίπου πιο πάνω. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται να παραμένει μέχρι και το Σάββατο. Να έχουμε δηλαδή θερμοκρασίες κάπως ψηλές. Και δεν περιμένουμε καθόλου φαινόμενα βροχή. Άρα μέχρι το δεν, Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο δεν, να μην περιμένουμε βροχές. Από την Κυριακή φαίνεται να αλλάζει κάτι. Φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τοπικές βροχές την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας τάξης των 3 βαθμών. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν φαίνεται ότι θα έχουμε πιο μεγάλη πιθανότητα για βροχές, φαίνεται η Δευτέρα. Αλλά ευελπιστούμε ότι από την Κυριακή και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Κύριε Μούσκο, αυτές οι βροχές που αναμένουμε είναι ίσως θα μας επηρεάσουν από την κακοκαιρία αυτή στην Ελλάδα ή δεν έχουν καμία σχέση? Κοιτάξτε, είναι από μινάρια του συστήματος που κινείται ανατολικά, όμως δεν θα έχουν ούτε την ένταση ούτε την έκταση στην Ελλάδα. Υπάρχει πολύ κακοκαιρία. Υπάρχει ένα χαμηλό βαθύ το οποίο επιμένει στην περιοχή, στριφογυρίζει εκεί στην περιοχή γιατί είναι αρκετές βροχές συνεχόμενες για αρκετές μέρες. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Θα μας περάσει μια διαταραχή από ό,τι φαίνεται Κυριακή, Δευτέρα και ξανά τα ίδια από ό,τι φαίνεται. Φυσικά αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε. Είμαστε Τετάρτη μέχρι την Κυριακή. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι μέχρι την Κυριακή το δελτίο καιρού. Αυτό που έχουμε δώσει σήμερα. Οπότε η μόνη μέρα που περιμένουμε βροχές είναι η Κυριακή, κάποιες τοπικές βροχές. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μούσκο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Και να πάμε να δούμε τις κάρτες με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 21 βαθμοί με 15, Θεσσαλονίκη 17 με 12, Λονδίνο 13 με 9, Βρυξέλλες 11 με 7, Παρίσι 12 με 4. Ρώμη 17 με 8, Μόσχα 2 με 1 με 1 βαθμό, Βουκουρέστι 9 με 4, Βερολίνο 8 με 5 και Μαδρίτη 16 με 1 βαθμό. Πάμε στην Αθήνα τώρα και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκένο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις καταστροφές από τη φωνική κακοκαιρία, καθώς 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Εντός της ημέρας αναμένεται η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές. Μέσα στην ημέρα αναμένεται μια έξοδος της Ελλάδας στις αγορές μετά την δοκιμαστική πριν από λίγους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος αυτή τη φορά θα είναι η κρυάτη αλλαγή ομολόγων και όχι η άκρηση χρήματος.
Μετά το πράσινο φως που θα δώσει ο Έλληνες Υπουργός Οικονομικών Εξέλιξης στα καλό, θα έρθει μια μήνυα αναδιάρθρωση χρέους, αποτελώντας ένα απαραίτητο βήμα από την πλήρη επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές και άσκηση ρευστότητας. Πέρα από το σημερινό, από τη σημερινή έξοδο στις αγορές, να πούμε, η κυβέρνηση εξετάζει και άλλη μια κίνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, που θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και στις προοπτικές της. Στέφανη. Τώρα, τρεις νεκροί στη Μάνδρα Αττικής από τις πλημμύρες, ενώ οι καταστροφές που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία, Γιώργο, είναι ανυπολόγιστες. Ο Γιώργος Φωκένος είναι μαζί μας, μας ακούει. Ναι, με ακούτε. Τώρα σε ακούμε, Γιώργο, ναι. Λέγαμε για την κακοκαιρία, ναι. Αδιανόητη είναι η τραγωδία στην Δυτική Αττική, Στέφανη. Ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων από την άνευ προηγουμένου καταστροφή που προκλήθηκε από την κακοκαιρία στην περιοχή της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, καθώς εντοπίστηκε και πέμπτος νεκρός, οπότε μιλάμε για πέντε νεκρούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην περιοχή της Μάνδρας. Ένας άνδρας 89 ετών εγκλωβίστηκε στο υπόγειο διαμέρισμά του και αναστήθηκε και αυτός νεκρός, ενώ άλλα δύο άτομα εντοπίστηκαν, Στέφανη, νεκρά σε προάβλους χώρους. Επιπλέον, πάντα σύμφωνα με την πυροσβεστική, αγνοούνται τρία άτομα και με ενδεχομένως ο αριθμός των θυμάτων να ανέβει. Οι περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάμου και Μαγούλας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την διεύθυνση πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής, καθώς η πρωτοφανής κακοκαιρία με τις καταρακτώδεις βροχές που κάνουν σε έντονες πλημμύρες και καταστροφές με έκλογους ανθρώπους, στήματα και οχήματα. Ενώ να πούμε ότι και μεγάλος αριθμός τραυματιών έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Ενδεικτικές, Στέφανη, της κατάστασης που κρατεί είναι τα βίντεο που, από τις καταστροφές της περιοχής. Ενώ και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλεξίδης έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και έχει δώσει άμεση εντολή για την παροχή βοήθειας στην περιοχή. Πέντε λοιπόν, Γιώργο, είναι νεκροί μέχρι στιγμής από τη φωνική καταιγίδα. Ας ελπίσουμε ότι θα εντοπιστούν τα άλλα άτομα τα οποία αγνοούνται, ώστε να μην αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Να περάσουμε τώρα και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου από αντιεξουσιαστές. Τρεις μέρες πριν από την 44η επέτειο του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου, ομάδα αντιεξουσιαστών ανακοίνωσε ότι ξεκινάει από σήμερα κατάληψη του Ιδρύματος με ανάστηση της 6ης σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σύμφωνα με το κείμενο που αναστήθηκε, στόχος της κατάληψης είναι να ακυρωθεί η διαδικασία που επιτρέπει σε υπουργούς, πρωθυπουργούς και ανθρώπους που προστατεύονται από την αστυνομία να καταθέσουν στεφάνια. Η κατάληψη έρχεται τη στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες αναρτητικές από την Βορειοανατολική, στα Ευρώπη έχουν έρθει στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στην πορεία της Παρασκευής για το Πολυτεχνείο. Ενώ φαίνεται να έχουν συνηθίσει τις τελευταίες μέρες και έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας άλλος, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατέστρεφε κάμερες στο χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο. Στέφανη. Και να ολοκληρώσουμε, Γιώργο, την σύνδεσή μας με τη λήξη της απεργίας πείνας των προσφύγων στο Σύνταγμα. Οι 14 πρόσφυγες είχαν καταστήσει γιατί τάγματος ανακοίνωσαν τη λήξη της απεργίας πείνας, την οποία πραγματοποιούσαν εδώ και 13 ημέρες. Οι πρόσφυγες που ζητούν να γίνει η επανένωσή τους με τις οικογένειές τους που βρίσκονται στη Γερμανία, τόνισαν πως η συνειδητοποίηση σταματά για λόγους υγείας των ίδιων και των παιδιών τους. Όπως τονίζουν, έχουν κάνει αίτηση για επανένωση και η οποία έχει εγκριθεί. Όμως ο νόμος για την αντικατάσταση προβλέπει χρονικό όριο 6 μηνών, το οποίο έχει παρέλθει εξαιτίας της ελληνογερμανικής συμφωνίας για πλαφών στις μετακινήσεις προσφύγων. Πάντως, οι ίδιοι πρόσφυγες τονίζουν ότι οι συνειδητοποίησεις τους δεν σταματούν εδώ, σταματάνε μόνο από το Σύνταγμα και την απεργία πείνας. Γιώργο Φωκένε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Η Γαβριέλα Θεοφάνου είναι μαζί μας για το εξωτερικό δελτίο. Καλό μεσημέρι, Γαβριέλα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Μικροεπιβατικό αεροπλάνο συνετρίβει στη Ρωσία με αποτέλεσμα 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι εντός του αεροπλάνου επέβαιναν 9 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και 2 μελών του πληρώματος και ενός παιδιού 4 ετών. Το περιστατικό συνέβη στις 1:30 μετά μεσημβρία, τοπική ώρα, και το αεροπλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αεροσκάφος Delet L410 με διπλό κινητήρα με μέγιστη χωρητικότητα 19 επιβατές. Αναγκαστική στροφή έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναφορικά με τις προεκλογικές συναντήσεις με το επιτελείο Τραμπ και τις συζητήσεις περί επαφών του επιτελείου με τη Ρωσία. Αναγκαστική στροφή έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με τις προεκλογικές συναντήσεις με το επιτελείο Τραμπ και τις συζητήσεις περί επαφών του επιτελείου με τη Ρωσία. «Τώρα θυμήθηκα», είπε ο Τζεφ Σέσιονς, αλλάζοντας γνώμη μετά τις επίμονες ερωτήσεις των μελών της Δικαστικής Επιτροπής της Αμερικανικής Γερουσίας. «Δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες ότι έχω πει ψέματα. Τις απορρίπτω. Δεν είχα καμία ανάμνηση αυτής της συνάντησης μέχρι που είδα τα δικαστικά έγγραφα. Τώρα ναι, θυμάμαι πως τον Μάρτιο του 2016 στην συνάντηση στο Trump Hotel παραβρισκόταν και ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες των όσων υπόθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση». Ο σύμβουλος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, Τζορτζ Παπαδόπουλος, φέρεται να είπε στην επίμαχη συνάντηση ότι είχε διασυνδέσεις με τη Μόσχα και πως θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να διοργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Ο Τζεφ Σέσιονς, σε άλλη ακρόασή του, έχει δηλώσει πως δεν είχε κάποια ανάρμοστη εμπλοκή με Ρώσους και πως δεν γνωρίζει κανέναν άλλο από το προεκλογικό επιτελείο που να είχε επαφές. Φουντώνει αντιπαράθεση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα του κράτους δικαίου στη Μάλτα, στον αποέχο της δολοφονίας της 53χρονης δημοσιογράφου και των αποκαλύψεων για τα Paradise Papers. Στον απόϊχο της δολοφονίας της δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλισία στη Μάλτα πριν από περίπου ένα μήνα και τις αποκαλύψεις για τις νόμιμες οδούς φοροαποφυγής, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να στείλει μια αποστολή στη Μάλτα με σχεδόν 8 ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Οι ευρωβουλευτές θα αναλύσουν την κατάσταση σε σχέση με το κράτος δικαίου. Οι ευρωβουλευτές, εκτός των σοσιαλιστών, οι οποίοι αποφάσισαν να απέχουν, θα ζητήσουν από την Κομισιόν να ανοίξει διαδικασία διαλόγου στη Μάλτα για το κράτος δικαίου. Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι λειτουργεί ως δικαστής, χωρίς να κοιτάζει σε βάθος αυτό που συμβαίνει στη Μάλτα. Αυτό που έγινε τα τελευταία 4 χρόνια διαψεύδει πολλά από τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Μάλτας ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις αυτές προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και αυτό γιατί ισχυρίζονται ότι υιοθέτησαν πολύ σημαντικά μέτρα που στόχο έχουν να μετατρέψουν τη Μάλτα σε μια διαφανή χώρα, όπως είναι η νομοθεσία για τη νομική χρηματοδότηση του κόμματος ή η νομοθεσία για τους πληροφοριοδότες. Είμαστε σε μια κατάσταση που οι δημοσιογράφοι ανατινάζονται. Είμαστε σε μια κατάσταση που χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους και ρωτούν για την ικανότητα εκείνων που ηγούνται της έρευνας και αναρωτιούνται γιατί ο Πρωθυπουργός δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Η 53χρονη Δάφνη Καρουάνα Γκαλισία, δημοσιογράφος που είχε κάνει σημαντικές αποκαλύψεις που συνέδεαν τη σύζυγο του Πρωθυπουργού με τα έγγραφα του Παναμά, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό της που ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά. Τον ηγέτη της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρη Λουκασένκο, έχει προσκαλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, σημείο κίνηση που θεωρείται σκανδαλώδης από ορισμένους. Αν έρθει στην αποκαλούμενη Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Συνεργασίας στις 24 Νοέμβρη, θα είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην πρωτεύουσα της Ένωσης ένας άνδρας που συχνά περιγράφεται ως ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης. Το να μιλάς είναι καλύτερο από το να μην μιλάς. Ας προσπαθήσουμε. Σοκαρίστηκα όμως πραγματικά όταν είδα εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο στις Βρυξέλλες ότι ο βασικός ηγέτης της αντιπολίτευσης συνελήφθη στο Μίνσκ. Η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία είναι οι μόνες τρεις χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης. Ωστόσο, όλες φαίνεται να έχουν πολύ περιορισμένες προοπτικές ένταξης. Το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει σχετικές συστάσεις προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν και δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη Ρωσία. Καταλαβαίνω ότι στο Κρεμλίνο δεν αρέσει η πολιτική της ανατολικής μας συνεργασίας, αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος στάση. Το σχέδιο αυτό επισημαίνει ότι η ανεξαρτησία των ανατολικών εταίρων απειλείται από συγκρούσεις που στηρίζει η Ρωσία. Οι δηλώσεις Χαρίρη για το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή και οι αποκαλύψεις για τις απειλές που δέχεται για τη ζωή του δημιούργησαν τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Λιβάνου-Ιράν.
Σοβαρούς κλειδονισμούς στη διαμόρφωση των διπλωματικών ισορροπιών στη Μέση Ανατολή προκαλεί η παραίτηση του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Σαάντ Αλ-Χαρίρι. Οι δηλώσεις Χαρίρι για το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή και οι αποκαλύψεις για τις απειλές που δέχεται για τη ζωή του έχουν δημιουργήσει τεταμένο κλίμα στις σχέσεις Λιβάνου-Ιράν. Όσα λένε για τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν ήταν ψέματα και απεδείχθη ότι πρόκειται για διαρροές της Σαουδικής Αραβίας και όσων εναντιώνονται στην ειρήνη και τη στρατηγική φιλία ανάμεσα στο Ιράν και το Λίβανο. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η παραίτηση Χαρίρι κινδυνεύει να βυθίσει το Λίβανο στη θρησκευτική βία μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Η παραίτηση Χαρίρι δεν έγινε για κάποιο εθνικό λόγο. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση στο Λίβανο ήταν καλή τους 11 μήνες που ο Χαρίρι ήταν στην εξουσία. Ο λόγος πίσω από αυτό το σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας είναι η αντιπαράθεση με το Ιράν. Το χάος στο Λίβανο ευνοεί τη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρεί ότι η Σαουδική Αραβία εκμεταλλεύεται την παραίτηση Χαρίρι προκειμένου να ταράξει τη σταθερότητα και τις πολιτικές ισορροπίες στο Λίβανο, προκαλώντας την Τεχεράνη. Η συμπεριφορά του Ιράν πάντως δείχνει ότι αυτή η χώρα δεν προτίθεται να παίξει στο γήπεδο της Σαουδικής Αραβίας. Πραξικόπημα διενεργήθηκε στη Ζιμπάμπουε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το στρατό να έχει καταλάβει την εξουσία μετά από μια στοχευμένη επιχείρηση. Ένα βήμα πριν τον εκτροχιασμό είναι η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Στρατιώτες κατέλαβαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ZBC. Εκφωνήθηκε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδεται πως στη χώρα έχει γίνει πραξικόπημα. Μαρτυρίες αναφέρουν ωστόσο πως στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας Χαράρη ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Ο στρατηγός Κωνσταντίνο Τσουέγκα προσπαθεί να διατεράξει την ειρήνη στη χώρα, καταγγέλει το κυβερνών κόμμα του Προέδρου Ρόμπερτ Μουγκάμπε, ο οποίος, όπως δήλωσαν οι στρατιωτικοί, είναι ασφαλής. Στόχος τους είναι, όπως δηλώνουν, οι εγκληματίες που προκαλούν κοινωνικά και οικονομικά δεινά στη χώρα. Η εμφάνιση αρμάτων μάχης στους δρόμους προκαλεί έντονη ανησυχία στους πολίτες. Η κόντρα στρατοκυβέρνησης πυροδοτήθηκε από την καθαίρεση του αντιπροέδρου της χώρας Έμερσον Μνανγκάγκουα πριν από μία εβδομάδα. Πριν το λοιμό βρίσκονται οι κάτοικοι της Ιεμένη σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στα καταστήματα της πρωτεύουσας υπάρχουν ακόμη περιορισμένες ποσότητες τροφίμων που όμως ώρα με την ώρα εξαντλούνται. Ασφυκτικός είναι ο αποκλεισμός των κατοίκων της Ιεμένης. Ο υπό την Σαουδική Αραβία συνασπισμός που δρά στη χώρα κατά των Σιιτών ανταρτών Χούτι και υπέρ της κυβέρνησης Χάντι κρατά κλειστά λιμάνια, αεροδρόμια και χερσαία περάσματα σε μια προσπάθεια να ανασχεθεί η παροχή όπλων στους αντάρτες από το Ιράν. Το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα έγινε στόχος αεροεπιδρομής. Τα ραντάρ του αεροδρομίου καταστράφηκαν ολοσχερώς. Υπάρχει πλέον πλήρης αδυναμία να φτάσει στη χώρα πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια. Κάτι που φέρνει σε απόγνωση εκατομμύρια πολίτες που βρίσκονται ένα βήμα πριν το φάσμα του λοιμού, ενώ σοβαρές ανησυχίες εκφράζονται για την αυξανόμενη πιθανότητα να ξεσπάσουν επιδημίες. Με την διακοπή των εμπορικών ροών, οι τιμές των βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, έχουν εκτιναχθεί και αυτό έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία και άγχος στον πληθυσμό. Στα καταστήματα της πρωτεύουσας της Ιεμένη Σανάα υπάρχουν ακόμη περιορισμένες ποσότητες τροφίμων. Ώρα με την ώρα όμως εξαντλούνται. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάνει έκκληση να ανοίξουν άμεσα όλα τα λιμάνια της Ιεμένης προκειμένου να φτάσει στη χώρα ανθρωπιστική βοήθεια. Ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, επισκέφθηκε τους πληγέντες από τον μεγάλο σεισμό των 7,3 Ρίχτερ και δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα αντιμετωπίσει το συντομότερο δυνατό τα προβλήματα των σεισμόπληκτων περιοχών. Τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν μόνο νεκρούς. Οι ελπίδες για την ανέβρεση τυχών επιζώντων από τον ισχυρό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε χωριά στα σύνορα του Ιράν με το Ιράκ εξανεμίστηκαν. Τουλάχιστον 530 νεκροί και πάνω από 7.400 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός. Στην αρχή η δόνηση ήταν ασθενής. Μέχρι να σκεφτούμε τι να κάνουμε, σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός. Ο αδελφός μου καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια όταν μία ώρα αργότερα έφτασαν τα σωστικά συνεργεία. Ήταν πολύ αργά. Ήταν πλέον νεκρός. Έχασα τρεις δικούς μου. Ένα άτομο από την οικογένειά μου τραυματίστηκε. Τρία σκοτώθηκαν. Ο γιος μου, η νύφη μου και το εγγόνι μου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε βόρεια του Σαρ Επόλ Εζαχάμπ, της πόλης που έχει πληγεί περισσότερο. Εκεί τα περισσότερα σπίτια που ήταν πληνθόκτιστα έχουν ισοπεδωθεί. Ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, επισκέφθηκε την περιοχή και δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα αντιμετωπίσει το συντομότερο δυνατό τα προβλήματα των σεισμόπληκτων περιοχών. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν πλέον σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς παρά το κρύο. Ναι, στο γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι έτοιμο να πει το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Ναι, στον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι έτοιμο να πει το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Μετά το συντριπτικό υπέρ του νέου αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διοργανώθηκε με ταχυδρομική ψηφοφορία, η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να ικανοποιήσει την λαϊκή βούληση. Το 61,6% των ψηφισάντων δείχνει το δρόμο για την επέκταση της νομοθεσίας που ισχύει στην Καμπέρα από το 2013 σε όλη την Αυστραλία. Ο λαός της Αυστραλίας ψήφισε αδιαπραγμάτευτα υπέρ της ισότητας στον γάμο, ψήφισε υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ του δικαιώματος στην δέσμευση και στην αγάπη. Τώρα είναι δική μας δουλειά εδώ, στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, να προχωρήσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας πριν τα Χριστούγεννα. Η επικείμενη αλλαγή της νομοθεσίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Αυστραλία. Βρέθηκε στην Ανκόλα 163 καράτια και κόπηκε από πέτρα 404 καρατιών. Ο λόγος για το μεγαλύτερο λευκό διαμάντι που έχει βρεθεί, με τον αγοραστή να δαπανά 25,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο οίκος δημοπρασιών Κρίστης δημοπράτησε το μεγαλύτερο λευκό διαμάντι που έχει βρεθεί, με τον αγοραστή να δαπανά 25,2 εκατομμύρια ευρώ. Τον σχεδιασμό ανέλαβε ο ελβετικός οίκος Ντεγκριζόκονο. Το διαμάντι των 163 καρατίων βρέθηκε στην Αγκόλα πέρσι. Είναι στο μέγεθος σπιρτόκουτου. Σκεφτείτε λοιπόν πως το σπιρτόκουτο είναι ένα ολόκληρο διαμάντι. Τέλειο χρώμα, όσο πιο λευκό γίνεται, απόλυτα ψεγάδιαστο. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Το σπάνιο διαμάντι βρέθηκε στο ορυχείο Λούλο και κόπηκε από μια τεράστια πέτρα 404 καρατίων. Η αρχική πέτρα ήταν η μεγαλύτερη που βρήκαμε ποτέ στην Αγκόλα. Αμέσως καταλάβαμε πως ήταν κάτι αδιανόητο να βρούμε πέτρα τόσο μεγάλη, με τέτοια ποιότητα και τόσο καθαρή. Για την αθλητική κίνηση της ημέρας είναι μαζί μας η Μαριλένα Αθανασίου. Καλό μεσημέρι, Μαριλένα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής που εργάστηκε για μερικά χρόνια και στην Κύπρο πέθανε σε μόλις ηλικία 39 ετών από άγνωστη αιτία. Ο λόγος για τον Χαμάντικου Ντικουμάνα, ο οποίος κατάγεται από τη Ρουάντα. Είχε αρκετές συμμετοχές και στην εθνική ομάδα της Αφρικανικής χώρας. Ο Ντικουμάνα έπαιζε στα άκρα της αμυντικής γραμμής. Ήρθε αρχικά για λογαριασμό της Πέγιας στην Κύπρο το 2005. Ακολούθως, εργάστηκε με Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση, Ομόνια και ΑΕΛ. Με την Ανόρθωση, ο αδικοχαμένος Ντικουμάνα είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα τον Μάιο του 2018. Πριν έλθει στο νησί μας, ο Αφρικανός είχε θητεύσει σε γνωστές ομάδες του Βελγίου. Η Δανία διέσυρε την Ιρλανδία στο Δουβλίνο με 5-1 και προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας. Η Δανία διέσυρε την Ιρλανδία στο Δουβλίνο με 5-1 και προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας. Μετά από δύο αποτυχίες στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2014 και του Euro 2016, οι Δανείοι με ηγέτη τον Κρίστιαν Έριξεν, που σημείωσε hat-trick, θα βρεθούν σε μεγάλη διοργάνωση. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρλανδοί αποτυχάνουν για τέταρτη συνεχή φορά να αποκριθούν σε Μουντιάλ, παρά το ότι προηγήθηκαν με τον Τάφι. Η Δανία με τρία γκολ του Έριξεν, ένα του Κρίσενσεν και ένα του Μπέντνερ έριξε στο καναβάτσο τους γηπεδούχους.
Έμεινε στην επιτυχία επί των Τούρκων πριν 40 μέρες η εθνική ομάδα των Ελπίδων. Στον χθεσινό της αγώνα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ιτήθηκε στο ΑΕΚ Αρένα από την Ουγγαρία με 2-0. Μερικές καλές στιγμές είχε στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα, όμως στην επανάληψη επηρεάστηκε από το γρήγορο τέρμα των Ούγγρων. Από τα αποτελέσματα της Ελπίδων συμπεραίνει κανείς ότι σε θέματα νοοτροπίας δεν έχει καμία διαφορά με την εθνική ομάδα των ανδρών. Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του συγκροτήματος του Νίκου Ανδρονίκου προγραμματίζονται για τον επόμενο Μάρτιο, όπου θα δώσει τους αγώνες με Ουγγαρία εκτός και με Σουηδία εντός έδρας. Περισσότερα αγωνιστικά προβλήματα έχουν στην Ομόνοια εν ώψη ντέρμπι. Πόνου συνεχίζει να νιώθει στον ώμο ο Κωνσταντίνος Παναγή, ενώ ο Φάνος Κατελάρης παραμένει αμφίβολος. Ο μοναδικός σίγουρος για το κέντρο της άμυνας είναι ο Βίλιαμ Σουάρες. Εκτός αγώνα είναι σίγουρο ο τιμωρημένος Φαμπρίτσιο. Ο Ισπανός Μπόρχα Εκίθα δύσκολα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το επίσημό του ντεμπούτο με τη φανέλα της Ομόνοιας. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από τον Δημήτρη Χρυσταφή, που έπαιξε βασικός με την Εθνική Κύπρου. Έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση. Μάλλον θα το συμπεριλάβει και στην ενδεκάδα ο Πάμπος Χρυσταδούλου. Ένας Παναθηναϊκός βγαλμένος από παραμύθι διέλυσε την Χίμκι του Μπαρτζόκα στο ΟΑΚΑ με το εκοφαντικό 93-65. Απ' την άλλη στην επίθεση θέλει να στείλει την μπάλα χαμηλά στο Βουγιούκα. Από το στόμα σου και στην πάσα του Βουγιούκα. Ο Παναθηναϊκός 10 ασίστ παραπάνω από τους Ρώσους. Παπάς με τον Τόμας για 3 μπροστά στο ψηλό. 70-47. Ο καλάθος στον ευνηδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, γιατί ο Άντερσον είχε κλείσει το συμπληρών. Διψήφιος και ο καλάθης, όπως Τόμας, Ρόμπινσον και Σβέντ. Γρηγόρη, μπορείς να μου πεις πόσο χρόνο έχει ο Σβέντ στο παρκέ? Ο Σβέντ στο παρκέ έχει 26 λεπτά σχεδόν. Αν σε τέτοιο μάτς, εντυπωσιακό καλάθι μετά από δύο προσπίσεις για τον Κίστ. Αναφορά. Βρίσκει εντυπωσιακά τον Λοντζέσκι, κυλήθηκε η άμυνα των Ρώσων. Ο Λοντζέσκι με τον Σβέντ να ακολουθεί στην άμυνα. Πάσα έξω, έξτρα πάσα για τον Ρίβερς. Δεν προλαβαίνει ο Τόμας. 80-79. Πιο εύστοχος στα τρίποντα παρά στα τίποντα. Ο Λοντζέσκι ακόμη ένα. 82-60. Πολύ καλή ομάδα βέβαια. Είχε δύο απουσίες, έτερων εκάτερων. Οι απουσίες έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα είναι πλέον μια καθημερινότητα. Ο Λεκάβιτσους για τον Ογκάστ. Ο Δένμον στα 6 δευτερόλεπτα τώρα. Έχει βυθιστεί χαμηλά ο Ογκάστ από τα 8 μέτρα. Δένμον στη ζώνη του. Ο Λεκάβιτσους για τον Γκέμπριελ. Και αυτός για 3. Και αυτό μέσα. 90-63. Το μόνο που μένει είναι να μάθουμε εδώ και ώρα. Να μάθουμε το τελικό σκορ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιτυγχάνει την τέταρτη νίκη του στη διοργάνωση. Ο Γκέμπριελ με το που πιάνει την μπάλα με δεύτερο άλμα. 93-65. Καταπληκτικό τρίποντο και η αντίδραση του καλά. Και παραμένουμε στο χώρο του αθλητισμού, κυρίες και κύριοι. Πρώτος Radisson Blu διεθνής μαραθώνιος Λάρνακας είναι γεγονός και είναι μαζί μας η κυρία Χρύσα Γκουντενούδη, πρέσβυρα του μαραθωνίου, αλλά και ο Όδωη Ολυμπιονίκης στα 4x400, σωστά τα λέω, στην Αθήνα το 2004. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Μιχάλης Καραϊσκάκης από το Καραϊσκάκη Ίδρυμα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Στη Λάρνακα λοιπόν, και ρωτάω αυτό. Γιατί στη Λάρνακα και όχι σε κάποια άλλη πόλη της Κύπρου? Εγώ να απαντήσω γιατί αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός στην Λάρνακα. Ενδείκνυται η Λάρνακα, έχει ωραίο παραλιακό μέτωπο και γι' αυτό αποφασίσαμε να γίνει εκεί. Τα τελευταία χρόνια, δεν κάνω λάθος, μένετε Κύπρο, έχετε παντρευτεί εδώ και μένετε εδώ. Ακριβώς, και μένετε στη Λάρνακα. Ακριβώς, ναι. Είναι μια πόλη που αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο κόσμο. Έχει κόσμο που σηκώνεται από τον καναπέ και τρέχει, περπατάει κλπ. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ιδανικός ο τόπος για να γίνει αυτός ο αγώνας. Πείτε μου, κύριε Καραϊσκάκη, πώς εμπλέκεται το Ίδρυμα με τον μαραθώνιο? Στην πρώτη σας ερώτηση θα ήθελα να πω ότι η ανθρωπιά υπάρχει σε όλη την Κύπρο. Οπότε φαίνεται τώρα και στην περίπτωση του Radisson Blu που συμβαίνει στη Λάρνακα.
Υπήρξε μια ευγενής χορηγία από τους διοργανωτές του Radisson Blu για να συμμετέχουμε σε αυτήν την μεγάλη διοργάνωση της Λάρνακας. Ο κάθε δρομέας θα μπορεί να επιλέξει μέσα από την ιστοσελίδα του μαραθωνίου την επιλογή να τρέξει με την ομάδα του Καραϊσκάκη Ιδρύματος στα 5 χιλιόμετρα και ταυτόχρονα να προσφέρει την οικονομική στήριξη στο Ίδρυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο δεύτερος μαραθώνιος στον οποίο συμμετέχει το Καραϊσκάκη. Ο πρώτος, αν θυμάστε καλά, ήταν στην πόλη μας, στη Λεμεσό. Τώρα είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουμε και στο μαραθώνιο της Λάρνακας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και φαντάζομαι η επιθυμία σας τώρα είναι να καθιερωθεί σαν θεσμός το Radisson Blu. Έτσι είναι. Ο σκοπός είναι πλέον να γίνει ένας ετήσιος αγώνας, ο οποίος συμμετέχουν όλοι και έρχονται και αθλητές και από το εξωτερικό. Ναι, εννοείται, θέλουμε να το κάνουμε σε ετήσια βάση. Ναι. Από ποιες χώρες θα συμμετέχουν? Έχουμε ήδη 21 χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή αθλητές. Από ό,τι θυμάμαι, έχει από Μεξικό, από Αφρική, από Αμερική, Αγγλία κλπ. Δεν θυμάμαι όλες τις χώρες, αλλά υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον. Γενικότερα θεωρώ ότι θα είναι ένας εύκολος μαραθώνιος, με την έννοια ότι επειδή είναι σε μια ευθεία η πόλη μας, δεν θα έχει πολλά ανεβοκατεβάσματα όπως είναι της Αθήνας, που είναι δύσκολος μαραθώνιος. Οπότε μπορεί να την επιλέξει εύκολα κάποιος για να τρέξει. Ναι. Θα γίνει θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, δεν είναι? Ακριβώς, 19. 19 του μήνα. Να πούμε λίγο τη διαδρομή, την αφετηρία από που θα ξεκινήσετε. Να πω πρώτα ότι έχουμε πολλά δρομικά αγωνίσματα που θα γίνουν. Δηλαδή, ξεκινάμε από το 1 χιλιόμετρο που τρέχουν είτε οι γονείς και τα παιδιά τους, τα 5, τα 10, τα 21 χιλιόμετρα και ο μαραθώνιος 42-195. Η αφετηρία είναι από το Δημαρχείο της Λάρνακας και υπάρχουν διαδρομές χωρίζονται γενικότερα. Θέλω να πω όμως ότι οι περισσότερες διαδρομές είναι μέσα στην πόλη και νομίζω θα είναι έτσι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα έχει και κόσμο, θα είναι πολύ ωραία. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να συμμετάσχει στον μαραθώνιο? Μπαίνει στο larnakamarathon.com και ακριβώς από κάτω βγάζει το register, η εγγραφή δηλαδή. Είναι κάτι που γίνεται μέσα σε 2 λεπτά. Είναι πολύ εύκολο και διαλέγετε όπου θέλετε. Υπάρχει και η ομάδα του Καραϊσκακιού Ιδρύματος, στην οποία όλα τα έσοδα από αυτό πηγαίνουν στο Καραϊσκάκιο και είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ πέρα μαζί. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι μπορεί κάποιος να γίνει και εθελοντής δότης μυαλού των οστών. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ημέρα, θα υπάρχουν άνθρωποι να παίρνουν δείγμα από σάλιο για να το βάλουν στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για το Καραϊσκάκι. Θέλει να προσθέσει ο κύριος Καραϊσκάκης σε αυτό. Υπάρχει διπλός στόχος από αυτόν τον μαραθώνιο. Ο πρώτος είναι η οικονομική στήριξη του Ιδρύματος και ο δεύτερος στόχος είναι να ανανεώσουμε ουσιαστικά την Τράπεζα Δοτών Μυελού των Οστών με νέους δότες. Διότι, όπως σας είπα και την περασμένη φορά, κυρία Φλωρίδου, η τράπεζα μας αρχίζει να γερνά σιγά-σιγά. Οπότε χρειαζόμαστε νέους εθελοντές δότες για να μπορέσουμε να προσφέρουμε βιωσιμότητα στην τράπεζα. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο? Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση και πιστεύω ότι μέσα από αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση θα υπάρξουν πολλοί νέοι δότες και ιδιαίτερα στη Λάρνακα που έχουμε έτσι μια μικρή δυστοκία. Εσείς θα τρέξετε, κύριε Καραϊσκάκη? Εγώ θα είμαι παρόν και ελπίζω να μπορέσω να τρέξω. Εμείς σας καλούμε και εσάς να έρθετε να τρέξετε. Εγώ θα τρέξω στα 5 χιλιόμετρα, αν σας ενδιαφέρει να πάμε μαζί. 5 χιλιόμετρα, ναι. Μέχρι τα 2 μπορεί να τρέξει. Τα 5 δεν νομίζω να τα βγάλουμε. Μπορείτε να περπατήσετε. Δεν υπάρχει κάποιος που να σας κυριεύει πίσω ζώνη και δεν να τρέξετε. Οπότε είναι... Το θέμα είναι να δηλώσει το παρόν εκεί. Μπράβο, ναι. Να δηλώσει το παρόν, να συμμετέχει, να στηρίξει αυτή την εκδήλωση. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Αυτό είναι. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Μια γιορτή του αθλητισμού. Να περάσουν όλοι καλά. Και όχι μόνο από την Λάρνακα, από όλες τις πόλεις της Κύπρου. Ακριβώς. Από όλη την Κύπρο, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, να δηλώσει συμμετοχή, να δηλώσει εθελοντικά, να βοηθήσει στο μαραθώνιο ή απλά στο κοινό που θα χειροκροτεί την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου που θα δοκιμάζεται. Να πούμε λίγο και υπό ποιους τελεί, υπό την αιγίδα και ποιοι στηρίζουν την εκδήλωση αυτή. Καλύτερα να μας τα πει η Χρύσα. Υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας που τρέχουμε κάτω από τον Υπουργό Παιδείας, τον υπεύθυνο εθελοντισμού. Υπάρχει ο Δήμος Λάρνακας, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία όλο αυτό του θέματος και πάρα πολύ χορηγή, όπως ακριβώς ο Radisson Blu και πόσοι άλλοι οποίοι
δεν μπορώ τώρα να τους αναφέρω όλους, είναι πάρα πολλοί, που έχουν βοηθήσει αυτό το εγχείρημα και προσπαθούν να φτιάξουν, να φέρουν αυτό τον αγώνα στο πιο ψηλό επίπεδο. Που είναι σημαντική η στήριξή τους. Θα φοράνε όλοι τα φανελάκια που φορείτε. Ναι, ακριβώς. Και τρέχουμε για τον μαραθώνιο της Λάρνακας, 19 Νοεμβρίου, το πρωί σας περιμένουμε όλους. Ένα τελευταίο μήνυμα από εσάς, κύριε Καρισκάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Radisson Blu. Είμαστε ευγνώμονες για την σκέψη τους να μας εντάξουν για μας την όλη διοργάνωση. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σταθμό σας που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας καλέσει και να προβάλλει αυτήν την ωραία εκδήλωση. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Χαρά μας και καλή επιτυχία και σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέψαμε κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ανοίξει τον φακελογία και είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Ζαχαρίας Κουνής, καρδιολόγος. Γιατρέ μου, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Είχαμε πει την τελευταία φορά που τα είχαμε πει ότι θα αρχίσουμε έτσι μία σειρά θεμάτων να λέμε για την πρόληψη και για τους κινδύνους που θα πρέπει να αποφεύγουμε. Και στην αναζήτηση του θέματος της σημερινής εκπομπής, μας ήρθε τελικά κάτι από την Αμερική, το οποίο βγήκε χθες βράδυ ξημερώματα στις 2. Σωστά. Από το Ιατρικό Συνέδριο, Αμερικανικό Συνέδριο, πείτε μας ακριβώς εσείς. Το American Heart Association με το American Stroke Association έχουν το ετήσιο συνέδριό τους και τις πρωινές ώρες, απόγευμα κοντά τους, είχαμε καινούργια δεδομένα για το πώς καθορίζεται η υπέρταση, δηλαδή αλλάζει πια και ο καθορισμός της υπέρτασης, πώς αντιμετωπίζεται η υπέρταση και τι σημασία έχει η υπέρταση. Mm-hmm. Και έτσι αλλάξαμε το θέμα που θα ήταν δευτερογενή πρόληψη θα λέγαμε και μπήκαμε στην υπέρταση. Φαίνεται ότι η υπέρταση, αυτό που λέμε εμείς silent killer, ο σιωπηλός δολοφόνος, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι πάρα πολύ υποτιμημένη και μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο όσον αφορά την υγεία μας, τόσο όσον αφορά και το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Μπορεί να αποβεί και μοιραία δηλαδή, αν δεν την υπολογίσουμε σωστά, την υπέρταση. Κοίταξε, είναι η κυριότερη αιτία εγκεφαλικών επεισοδίων. Και είναι πιο συχνά τα εγκεφαλικά επεισόδια. Αν έχουμε τις ίδιες πιέσεις σε ένα άντρα και σε μια γυναίκα, η γυναίκα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάθει εγκεφαλικό από τον άντρα. Ναι. Είναι η κυριότερη αιτία των παροδικών εγκεφαλικών ισχυμικών επεισοδίων. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και αυτό που λέμε τύπου Alzheimer's, ξεχνάει το dementia, δηλαδή να κάνει το άτομο να μην έχει καλή μνήμη, άνοια. Αυτό είναι πολύ βασική η υπέρταση. Δηλαδή, αν έχεις υπέρταση, να μην περιμένουμε να έχουμε και καλή μνήμη. Ποια άτομα θεωρούνται υψηλού κινδύνου? Τώρα, όπως είναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι το όριο πια της πίεσης είναι 120 με 80. 120 με 80, κάτω από 120 και 80 θεωρείται πια φυσιολογική πίεση. Αυτή που λέμε εμείς 12 με 8. 12 με 8, ναι. Ωραία, να το λέμε έτσι. Mm-hmm. 12 με 8. Όσοι έχουν 120 με 129 πίεση, τότε αυτό το ονομάσαν αυξημένη πίεση, αλλά έχουν βρει ότι αυτά τα άτομα έχουν διπλάσιο καρδιαγγειακό κίνδυνο από τα άτομα που έχουν χαμηλότερη πίεση. Διπλάσιο. Είναι φοβερό, ναι. αν σκεφτείτε ότι θα πάτε με ένα αεροπλάνο κάπου και θα σας πει ότι θα έχετε διπλάσιο κίνδυνο να πέσει το αεροπλάνο. Ποιο θα διαλέξετε? Το πρώτο φυσικά. Και κάναν μετά σαν στάδιο 1, τα λέμε, μπορεί να μην πηγαίνουμε πολύ μέσα, αλλά σαν στάδιο 1 βάλαν όσους έχουν 130 με 139 πίεση ή 80 με 89. Κάναν στάδιο 2 όσοι έχουν
Μέχρι τώρα λέγαμε η πίεση 140 με 90. Το θεωρούσαμε φυσιολογικό. Mm-hmm. Τώρα όσοι έχουν 140 με 90 είναι στάδιο 2. Και πρέπει να πάρουν θεραπεία. Δηλαδή θεωρούνται υπερτασικοί. Θεωρούνται υπερτασικοί. Ναι. Και πρέπει να πάρουν θεραπεία. Mm-hmm. Και επίσης έχουν βάλει. Δηλαδή για να κρατήσουμε, για να μην. Θα πούμε στους τηλεθεατές ενδιαφέροντα πράγματα, δεν θα μείνουμε στους αριθμούς. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν πια ότι 12 με 8 και κάτω είναι υγεία. 12 και 8 και πάνω αρχίζει πια προβληματισμός. Το 12 μέχρι το 13, παρόλο που διπλασιάζεται η επικινδυνότητα, θα πρέπει να αποφασίσει ο γιατρός βάσει του ολικού καρδιοαγγειακού κινδύνου τι θα δώσει, αν θα δώσει τροποποίηση των συνθηκών, το φαγητό μας, τα κιλά μας, το περπάτημα μας και μη φαρμακευτική αγωγή ή αν θα πάει με φαρμακευτική αγωγή, εξαρτάται αν έχει αυτό που λέμε αθυροσκλερωτική καρδιοβάσκουλα disease risk πάνω από 10. Δεν γίνεται πιο πολύπλοκο. Εγώ νομίζω ότι γίνεται πιο σωστό. Αυτό ήταν, αυτό φαινόταν μέσα από τα χρόνια. Θέλω να πω ότι γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η προηγούμενη ανακοίνωση τέτοιου είδους οδηγιών έγινε το 2003. Αυτή η ανακοίνωση που γίνεται το 2017 στηρίχτηκε σε 900... Πριν από 14 χρόνια δηλαδή. Μάλιστα. 14 χρόνια. Και αλλάζουν τα πράγματα μετά από 14 χρόνια. Θα γίνει μεγάλη μεταξύ των γιατρών ήδη... Επανάσταση θα λέγαμε σε εισαγωγικά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και... υπάρχουν οι απόψεις, δίστανται ή δεν δίστανται, αυτά όμως θα μείνουν, σας το λέω και να το θυμηθείτε, θα μείνουν. Μελετήθηκαν σε αυτά τα 10 χρόνια από το 3 μέχρι σήμερα 900 μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, 900, και καταλήξαν σε αυτά τα συμπεράσματα. Mm-hmm. Και πραγματικά για τον ιατρικό κόσμο, αλλά και για όλο τον κόσμο, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή πια. Και φαίνεται ότι την πίεση πρέπει ακριβώς όπως είναι ο σιωπηλός θανατηφόρος κίνδυνος να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη και να τη ρυθμίζουμε σωστά. Και πρέπει να ρυθμίζεται, αυτή η ερώτηση πόσο να τη ρυθμίζουμε. Πώς. Πρέπει να ρυθμίζεται αναλόγως των παραγόντων κινδύνου του ατόμου. Δηλαδή ένα άτομο που είναι διαβητικό δεν μπορεί να έχει την ίδια πίεση με ένα άλλο άτομο με τα ίδια χαρακτηριστικά που δεν είναι διαβητικό. Ένα άτομο που έχει πάθει έφραγμα ή έχει αρτηρίες οι οποίες είναι 30, 40, 50% κλειστές, δεν μπορεί να έχει την ίδια πίεση με ένα άλλο ο οποίος έχει τις αρτηρίες του καθαρές. Άρα λοιπόν γίνεται ένα πιο ολιστική, μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ατόμου με κέντρο την αρτηριακή πίεση. Να σκεφτείτε ότι η αρτηριακή πίεση έχει το χαρακτηριστικό του 50. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο από αυτούς που έχουν υπέρταση ή αρτηριακή πίεση είναι συνώνυμα, το 50% έχει διαγνωστεί. Από αυτό το 50% το 50%, δηλαδή το 25% του συνόλου είναι αυτό το οποίο παίρνει σωστή θεραπεία. Υπάρχει όμως και το άλλο 50% το οποίο δεν έχει διαγνωστεί. Μπράβο. Που μπορεί να υπάρχει ακόμη ένα 25% ναι, σε αυτούς. Σωστά. Δηλαδή να είναι και ο μισός πληθυσμός. Ναι. Γι' αυτό. Και είναι, εκτός από αυτό, επηρεάζει την καρδιά. Είναι πολύ ισχυρός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά, για τα εφράγματα. Για να, αυτό που λέει ο κόσμος, και μιλούμε και εμείς έτσι με τη ορολογία του κόσμου, να κλείσουν οι αρτηρίες, είναι μία από τις συχνότερες αιτιολογίες νεφρικής ανεπάρκειας, περιφερικής αγκιακής νόσου. Δεν ξεχνούμε τα μάτια, τα οποία μπορεί να τα καταστρέψει. Είναι η συχνότερη αιτία, η υπέρταση είναι η συχνότερη αιτία θρόμβωσης οφθαλμικής φλέβας. Άρα τώρα, γιατρέ μου, με αυτά τα νέα δεδομένα και τις καινοτομίες, είστε εσείς έτοιμοι σαν γιατροί άμεσα να ακολουθήσουμε αυτά τα νέα μέτρα? Κοιτάξτε, να σας πω. Και να δούμε λίγο και τη διαφορά με το τι ίσχυε, ναι, μέχρι να κάνουμε μια σύγκριση. Είναι βασικές οι διαφορές. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Όταν μέχρι τώρα... αν είχαμε ένα άτομο 13 με μια πίεση, του λέγαμε πήγαινε πίσω, δεν χρειάζεται θεραπεία,
και σήμερα πια με 13 και 9 πίεση σε ένα άτομο που έχει περάσει έφραγμα χρειάζεται θεραπεία. Επίσης υπήρχε πάντα έτσι η προκατάληψη ότι μα να έχει κάποιος 11 πίεση. Σήμερα δικαιώνονται και εγώ είμαι ευτυχισμένος γιατί στο καρδιολογικό μας κέντρο πάντα χρησιμοποιούσαμε αυτό, ότι το χαμηλότερο είναι το καλύτερο. Αν έχει κάποιος 11 πίεση, απλώς είναι καλύτερα από αυτό που έχει 13 και είναι πολύ καλύτερα. Τώρα, το θέμα είναι πώς θα... Δεν είναι εύκολο, όχι, πρέπει να κάτσουν να διαβάσουν οι γιατροί, πρέπει να κάτσουν να προσαρμοστούν οι γιατροί, πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Ας σκεφτεί ότι είναι η πρώτη εκπομπή, φαντάζομαι, που γίνεται στην Κύπρο, ίσως και στο ελλαδικό χώρο. Οι Αμερικάνοι ήδη προφτάσαν και κάναν κάποιες εκπομπές, αλλά θα γίνουν πάρα πολλές εκπομπές, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε από εδώ είναι πραγματικά ότι για την πίεση όσο πιο χαμηλή τόσο καλύτερα. The lower the better. Mm-hmm. Τελείωσε. Τώρα, στο 13, σε ένα άτομο το οποίο είναι υγιές, δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, αρχίζουμε φαρμακευτική αγωγή? Όχι. Όχι. Πολύ σωστή ερώτηση. Όχι. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι μέσα στις οδηγίες βάζει πάρα πολύ έντονα την τροποποίηση της ζωής μας. Mm. Δηλαδή αν είναι ένα άτομο το οποίο είναι χαμηλού ρίσκου και έχει 13 πίεση με 8 που θεωρείται αυξημένη πίεση, τότε δεν θα το δώσουμε θεραπεία. Θα το εξηγήσουμε ότι το αλάτι παίζει μεγάλο ρόλο, το να περπατάει έστω και λίγο παίζει μεγάλο ρόλο, το να χάσει έστω και λίγα κιλά παίζει μεγάλο ρόλο, το ενόπνευμα παίζει μεγάλο ρόλο και όλα αυτά μαζεύονται σιγά σιγά και απλώς αυτός θέλει παρακολούθηση. Όμως μέχρι τώρα αυτοί που είχαν 13 και πάνω δεν τους δίναμε θεραπεία. Ενώ με 14 και πάνω ήταν οριακά. Αυτοί που είναι 14 και πάνω πια θα πρέπει να παίρνουν όλη θεραπεία. Σχεδόν όλοι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εξαιρέσεις. Είναι πολύ καινούργια, φρέσκα τα πράγματα. Το μήνυμα όμως που θέλουμε να δώσουμε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, είναι ότι η πίεση είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Έχουμε χρόνο, να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν μερικά χρόνια είχαμε με μεγάλη χαρά διαπιστώσει ότι τα καρδιοαγγειακά συμβάματα επέφταν. Δηλαδή είχαμε ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Και ο λόγος ήταν η πολύ καλή πρόληψη που γινόταν τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη πάνω σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Και ξαφνικά είδαμε ότι, ενώ παγκόσμια, global, σε όλο τον κόσμο, και ξαφνικά είδαμε ότι χάναμε αυτό το όφελος. Και γιατί το χάσαμε? Το χάσαμε γιατί η Ινδία και η Κίνα μπήκε σε δυτικούς τρόπους ζωής. Και να σκεφτείτε ότι αν το 1% των Κινέζων ή των Ινδών περάσουν σε υπερφτασικές κλίμακες, δεν έχουν και τόση καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αμέσως μας δίνει ένα ποσοστό καρδιαγγειακών το οποίο αυξάνεται και έχει ισοσκελίσει, ισοφαρίσει όπως λέμε όλο το κέρδος που είχαμε με την πρόληψη που κάναμε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δηλαδή μόνο ότι πήγαν τα χάμπουργκες στην Κίνα και στην Ινδία μας χάλασε όλο το παιχνίδι. Άρα λοιπόν την πίεση δεν πρέπει να την υποτιμάμε. Ακόμα ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Μη στηρίζεστε πια, είναι ξεκάθαρο, εμείς το κάνουμε στο καρδιολογικό μας κέντρο και πιστεύω και άλλοι το κάνουν, αλλά πρέπει να το μάθουν και ο κόσμος. Μη στηρίζεστε στην πίεση που μετράτε στο ιατρείο μόνο. Δεν είναι αντικειμενική, δεν είναι η πίεση που πρέπει να στηριχτείτε. Στο ιατρείο? Στο ιατρείο μόνο. Mm-hmm. Έχουμε πολλά περιστατικά που στο ιατρείο η πίεση είναι ψευδός αυξημένη. Πού πρέπει να στηρίζεστε? Πρέπει να στηρίζεστε σε μηχανήματα τα οποία δίδουμε και μετρούμε την πίεση των ατόμων στο σπίτι. Είναι μικρά κομπιουτεράκια, μετρούν την πίεση, την καταγράφουν, μας το φέρνει ο άρρωστος
μετά από 3, 4, 5 μέρες το βάζουμε στο κομπιούτερ και μας βγάζει το μέσο όρο. Α, τα δίνετε εσείς στους ασθενείς. Ναι, γιατί υπάρχουν και τα διάφορα πιεσόμετρα που παίρνουμε από τα φαρμακεία. Ναι, αυτά είναι αξιόπιστα. Και αυτό αναβαθμίστηκε. Υπάρχει μια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής, επειδή η Αμερικάνικη είναι από την Αμερική, αλλά τώρα και από την Αμερικάνικη. Και η Αμερικάνικη και η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Υπάρχει μια ιστοσελίδα που γράφει ποια πιεσόμετρα δέχεται σαν αξιόπιστα. Από ποιες εταιρείες. Και ναι, η πίεση στο σπίτι, μάλλον όπως έχουμε τα microwave, θα πρέπει το κάθε σπίτι να έχει και το πιεσόμετρο του. Επειδή πιστεύω ότι είμαστε αρκετά προηγμένοι στην Κύπρο, δηλαδή ακόμα και στο φαρμακοποιό της γειτονιάς, αν πας, επειδή αυτοί έχουν καλές σχέσεις με τον κόσμο κλπ, δεν πιστεύω ότι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί να διατίθενται πιεσόμετρα που να μην είναι αξιόπιστα. Υπάρχουν τα αξιόπιστα τα οποία είναι καθορισμένα, δεν είναι μία μάρκα, είναι πολλών ειδών και αυτό παίζει μεγάλη σημασία. Πόσες φορές πρέπει να μετράμε την πίεση, αν έχουμε πρόβλημα? Αν κάποιος δεν έχει πρόβλημα και μετράει την πίεση 2 φορές το μήνα, εγώ θα του πω μπράβο. Εγώ είχα κάποιο σήμερα ένα που είδα και γιατί δεν μετράω ποτέ μου. Και λέω, έχεις πιεσόμετρο? Έχω. Γιατί δεν μέτρας? Δεν μέτρω. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο είναι φυσιολογικό, δεν έχει πίεση κλπ. Και 2 φορές το μήνα. Δεν καλό, λέμε να είναι ναι. με τα πιεσόμετρα όλη μέρα. Αλλά θα ήταν καλό από αυτήν την εκπομπή να βγει όσοι μας έχουν ακούσει να μετρήσουν την πίεση τους και να γνωρίζουν ότι αν είναι πάνω από 13 με 8 να χτυπάει το κουδουνάκι. Και πραγματικά μπορεί να σώσεις ανθρώπους μόνο από αυτό το πράγμα. Ναι. Στο 13 πάμε στο γιατρό, απευθυνόμαστε στον καρδιολόγο μας. Αν είναι 13 με 8 μπορούμε να ελαττώσουμε το... Κοίταξε, καλά είναι να πάμε στο γιατρό να πάρουμε μια διάγνωση, μια συμβουλή. Το σωστό είναι να γίνει μια διαστρωμάτωση κινδύνου από τον γιατρό, λαμβάνοντας όλα υπόψη. Αλλά πέστε ότι θέλουμε να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, να δώσουμε σε πιο πολύ κόσμο τη δυνατότητα. Ναι, αν είναι 13 με 8 τότε... Το αλάτι πρέπει να φύγει από το τραπέζι. Τρώμε πολύ αλάτι με τα ζυμαρικά, με το ψωμί. Παντού υπάρχει αλάτι. Παντού ό,τι τρώμε έχει αλάτι. Δηλαδή παίρνουμε 7πλάσιο, 10πλάσιο αλάτι από ό,τι δεν πρέπει. Δεν χρειάζεται να βάζουμε και επιπρόσθετο εμείς. Ναι. Αυτό παίζει ρόλο. Να σηκωθούμε λίγο από τον καναπέ, να κοιτάξουμε αν μπορούμε να χάσουμε κιλά. Να ρωτήσουμε στην οικογένεια αν υπάρχει ιστορικό. Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει πια μόνος του το άτομο. Στην περίπτωση των παχύσαρκων παιδιών, γιατί είναι αυξημένα τα ποσοστά στην Κύπρο. Ναι. Τι γίνεται? Προσωπικά παρακολουθώ παιδιά τα οποία είναι υπερθεσικά. Παρακολουθώ 5-6 χρονών, κυκλοφορεί φάρμακο το οποίο είναι υπομορφήν υγρό σαν σιρόπι, το οποίο είναι αντιπερτασικό. Έχουμε δυστυχώς παιδιά και 4 και 5 και 7 και 8 χρόνων που η πίεση τους είναι υψηλή. Σε τέτοιες περιπτώσεις φυσικά η πίεση πρέπει να μετρηθεί με ειδικό πιεσόμετρο, όχι με το πιεσόμετρο των ενηλίκων, και τα όρια της πίεσης δεν εμπίπτουν στους ενήλικες. Στους ενήλικες εμπίπτουν 17 χρονών μέχρι 107. Η φυσιολογική πίεση των παιδιών... Η φυσιολογική πίεση των παιδιών πρέπει να μετρηθεί με ειδικό πιεσόμετρο και να μπούμε στο κομπιούτερ, να βάλουμε ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος για να δούμε ποια είναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, διότι είναι τεράστια γκάμα. Αλλά αλλάζει με την ηλικία. Κατά τη διάρκεια της κύησης, της εγκυμοσύνης μιας γυναίκας. Πολύ σωστό αυτό. Σε αυτό δεν έχουν αναφερθεί τα καινούργια guidelines. Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι η υπέρταση της κύησης είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για μια γυναίκα για όλη τη ζωή. Οι γυναίκες που ανεβάζουν πίεση κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός το ότι μπορούν να έχουν προβλήματα με τον τοκετό, εκτός το ότι μπορούν να έχουν προβλήματα με το έμβριο, με το παιδί τους, θα έχουν προβλήματα και αυτές αργά ή γρήγορα. Δεν λέμε αυτό, γιατί το λέμε αυτό? Δεν λέμε ότι θα έχουν προβλήματα, λέμε γιατί πρέπει να το προλάβουν. Δηλαδή μια κοπέλα η οποία κατά τη διάρκεια της κύησης είχε ψηλή πίεση,
πήγε καλά εγγύηση, έγιναν όλα. Μην ξεχαστεί. Αυτή πρέπει να μετράει τρεις φορές το μήνα την πίεση της. Αυτή πρέπει να έχει πίεση με το σπίτι. Αυτή πρέπει να έχει ένα γιατρό που να μιλά μαζί του μία φορά το χρόνο. Να γράφει τις πιέσεις της. Σήμερα έχουν όλα τα πιεσόμετρα μνήμη και μπορείς εύκολα να δεις. Αλλά δυστυχώς, εάν κάποια γυναίκα δημιουργήσει πίεση, δηλαδή ουσιαστικά όταν έχεις πίεση μιλάμε για πριεκλαψία, προεκλαψία και η εκλαψία, που είναι μια κατάσταση όχι τόσο ευχάριστη στην διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το θέμα είναι ότι μετά αυτά τα, οι κοπέλες δεν πρέπει να μείνουν έτσι. Πρέπει να το προλάβουν. Συζητούσαμε πάνω και λέγαμε για την πίεση, για το βάρος κλπ. Εάν έχει κάποιος πίεση και είναι 15 με 10 και λέει εγώ είμαι μια χαρά, δεν την θεραπεύω, νιώθω καλά, βλέπουμε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όσο το έχει, τα αγγεία, οι αρτηρίες εκφυλίζονται. Δηλαδή δέχονται ένα στρες το οποίο δεν είναι σωστό για αυτούς. Και το πιο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι στον εγκέφαλο υπάρχει ένα κέντρο που λέγεται καρδιοαγγειακό κέντρο. Και εκεί εγγράφονται πάρα πολλές πληροφορίες. Και εκεί θα εγγραφεί, όταν έχεις αυτή την πίεση πάνω από 6 μήνες, 15 με 10, θα εγγραφεί ότι είναι η φυσιολογική σου πίεση. Και ο οργανισμός μετά θα στυλώσει τα πόδια που λέμε, και δεν θα σε αφήνει να την κατεβάσεις, και εκεί που θα χρειαστείς ένα φάρμακο θα χρειαστείς τρία περισσότερο για να την κατεβάσεις. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με το βάρος μας. Γι' αυτό λέμε ότι δεν χάνω κιλά πια. Γιατί αν πάρεις κιλά και τα αφήσεις πάνω από 6 μήνες, αυτό το καινούριο, δηλαδή είσαι 80 κιλά και γίνεσαι 90 και το αφήνεις, αυτό το 90 θα θεωρηθεί ότι είναι το φυσιολογικό το σου από τον οργανισμό. Ναι. Και μετά αν πας στα 95, εύκολα χάνεις τα 5, αλλά μετά κάτω από το 90 δεν μπορείς να πέσεις. Γιατί είναι μέσα στο κομπιούτερ, είναι στο σκληρό δίσκο γραμμένο ότι εκεί είναι το όριό σου. Στο 14-15, γιατρέ μου, στην πίεση, έχουμε κάποια συμπτώματα, δηλαδή νιώθουμε κάποιες ζαλάδες, κάποιες... Ένα μεγάλο πρόβλημα, Σεφέ μου, είναι ότι πραγματικά, γι' αυτό και λέγεται αυτό silent killer, δηλαδή σιωπηλός δολοφόνος, γιατί δεν δίνει συμπτώματα. Δεν δίνει. Μπορεί να δώσει συμπτώματα. Αυτοί που έχουν συμπτώματα από από την πίεση είναι τυχεροί. Μπορεί να έχουν συμπτώματα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να νιώθει δύσπνοια, να έχει μια ρημορραγία, ένα βάρος, να βλέπει θολά, να έχει εμβοές οντών, να ζαλίζεται. Αυτή είναι τυχερή. Είναι η μειοψηφία και είναι τυχερή. Γιατί άμα έχεις κάτι, ο πόνος, παραδείγματος χάρη, όταν πονάς, τι σου λέει? Σου λέει προειδοποίηση, να μην κινήσεις το χέρι σου, να μην το καταστρέψεις. Με την πίεση δεν έχουμε συμπτώματα. Το συχνότερο πρώτο σύμπτωμα της πίεσης είναι έφραγμα ή εγκεφαλικό. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα. Δυστυχώς. Αυτοί που έχουν αυτά τα ήπια συμπτώματα, δηλαδή να λαχανιάζουν, να έχουν πονό κέφαλο, να τρέχει η μύτη τους, είναι μέσα, παρόλο που πολλοί γιατροί θεωρούν ότι δεν συσχετίζεται, να έχουν εύκολη κόπωση, υπνηλία, να βουίζουν τα αυτιά, να υδρώνουν, να βλέπουν διπλά, είναι τυχερή. Είναι τυχερή ότι ανεβαίνει η πίεση, έχει τα συμπτώματα, πας στο γιατρό, τη ρίχνει και τελείωσε. Οι περισσότερα άτομα όμως δεν έχουν. Πρέπει να μετρηθεί η πίεση και αυτά στις καινούργιες οδηγίες τονίζουν. Πρώτον, να μετρούμε σωστά την πίεση, με σωστό περιβραχιόνιο. Διαφορετικό περιβραχιόνιο θα βάλω σε μια γυναίκα η οποία είναι παχύσαρκη, διαφορετικά σε σένα, διαφορετικό σε μένα, διαφορετικό στο παιδάκι που θα έρθει. Είναι διαφορετικά. Το κάθε ένας έχει τα μέτρα του. Δεν μπορούμε να πούμε όλοι στο ίδιο κοστούμι. Οι μετρήσεις, η αξιολόγηση των μετρήσεων, είπα από 17 και μετά, είναι το ίδιο. Και καταλύεται επίσης και το θέμα της ηλικίας. Αυτό που λέγαμε είναι 80 χρονών, αν έχει 16 πίεση δεν πειράζει. Αυτό πια έχει καταπέσει. Ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, λέγαν οι παλιές
οδηγίες ότι αν είναι πάνω από 60 χρόνων και έχει 15 πίεση, ας τον αφήσουμε. Τώρα οι καινούργιες οδηγίες λένε ότι αν είναι πάνω από 60 χρόνων και έχει πίεση πάνω από 13, να τον αφήσουμε αν είναι τέλεια όλα. Ναι. Πράγμα το οποίο εγώ δεν συναντώ. Δηλαδή να είναι και η χολεστερόλη τέλεια, το βάρος του τέλειο, να μην έχει τίποτα. Δηλαδή να έχει καρδιαγγειακό κίνδυνο κάτω από 10. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταλύεται και αυτό. Και οι μεγάλες ηλικίες άτομα δεν πρέπει να τα αφήνουμε με πιο ψηλές πιέσεις. Το θέμα είναι σοβαρό, γιατί καμιά φορά λέμε ξεχάνει. Είναι 75 χρονών και ξεχάνει. Ναι, γιατί αν έχει 15 πίεση τα τελευταία 10 χρόνια και του κάνεις μια αξονική τομογραφία, θα δεις ότι υπάρχουν μικροέφραχτα σχεδόν σε όλο τον εγκέφαλο. Και αυτά θα προκαλέσουν άνοια. Να ξεχνάει, να μην κάνει σωστά τη ζωή του, να νιώθει αυτό του φέρνει depression, του φέρνει κατάθλιψη. Έχει άλλες εμπλοκές μετά. Λοιπόν, και γιατρέ μου, να ολοκληρώσουμε με το τελευταίο σας έτσι καταληκτικό μήνυμα. Το μήνυμα ήταν το εξής. Όταν ήρθαμε εδώ είχαμε πει ότι τα καρδιαγγειακά συμβάματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου, υπολογιζόμενα σε 20-25 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο. Και είχαμε μπει να ξεκινήσουμε να αναλύουμε ένα-ένα τους παράγοντες κινδύνου. Είχαμε βάλει άλλο πρόγραμμα, άλλη σειρά, και τελικά φαίνεται ότι αυτό που έγινε χθες δεν ήταν τυχαίο, ήταν για να ξεκινήσουμε και να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου, τροποποιήσιμους, γιατί εμείς δεν θέλουμε να πούμε του άλλου ότι κάτι, θα πάθεις κάτι αν δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι, αυτό είναι λίγο χρέκακο. Τροποποιήσιμος που μπορεί να φτιαχτεί είναι υψηλή πίεση. Δεύτερον, όσο χαμηλότερη πίεση έχετε, τόσο πιο πολλά χρόνια θα ζήσετε. Το καλύτερο. Και τόσο πιο ποιοτικά χρόνια θα ζήσετε. Δεν είμαστε θεοί για να δούμε χρόνια, είμαστε ενταγμένοι στο να προστατεύουμε την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Και να βελτιώνεται. Και να βελτιώνεται. Άλλη, mm-hmm. Όσο χαμηλότερα, τόσο καλύτερα. Πρέπει να μετρήσετε την πίεση σας, πρέπει να μάθετε να μετράτε την πίεση σας σωστά. Να δείτε γιατρό αν είναι ψηλές οι πίεσεις σας, να ακολουθείτε τις οδηγίες, ελαττώστε το αλάτι, τροποποιήστε τη ζωή σας με κίνηση, βάρος, θα βοηθήσει. Αλλά μην αφήσετε την πίεση. Η πίεση πραγματικά, mm-hmm. μου φαίνεται ότι θα το πω, δεν ξέρω αν είναι κατάρα. Mm-hmm. Και είναι μια κατάρα η οποία μπορείς άνετα να τη φτιάξεις. Φυσικά τα καλά κόβεις χτώνται και πρέπει λίγο να κινηθούμε κι εμείς. Δηλαδή αν έχουμε πίεση θα πρέπει να επισκεφθούμε τον γιατρό μας, να το συζητήσουμε. Φαντάζομαι όλοι οι ιατροί μέχρι τέλος του χρόνου θα γνωρίζουν τα καινούργια δεδομένα, θα γίνουν εξοικειωμένοι με τα καινούργια δεδομένα. Και νομίζω ότι με χαρά, τουλάχιστον στο θέμα της καρδιολογίας, θέλω να πω ότι η καρδιολογία έκανε ένα βήμα όσον αφορά την πίεση και ελπίζω αυτό να μεταφραστεί σε ποιότητα ζωής και σε ζωές. Και με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποια ακόμη θέματα από το διεθνή χώρο και επιστρέφουμε. Δέκα μέρες γεμάτες κινηματογράφο. Το 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξένησε 183 ταινίες από 58 χώρες, masterclass, παράλληλες εκδηλώσεις και πολλά αφιερώματα. Πάμε να δούμε τα highlights της φετινής διοργάνωσης. Ο Ρούμπεν Έστλουτ, που κέρδισε φέτος τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών για την ταινία του Το Τετράγωνο, ήταν ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη. Ο 43χρονος Σουηδός σκηνοθέτης εστιάζει με τις ταινίες του στην ανθρώπινη φύση, αναδεικνύοντας με χιούμερ και διεισδυτικότητα τα ελαττώματα και τις ατελείες. Οι ταινίες του μοιάζουν με ένα σατυρικό μάθημα ανθρώπινης ανατομίας.
Οι ταινίες μου μοιάζουν σαν κοινωνιολογικές παρατηρήσεις ή ανθρώπινες μελέτες. Αν δείτε την κοινωνιολογία, είναι μια καταπληκτική επιστήμη γιατί τολμά να μελετήσει εμάς τους ανθρώπους όταν αποτυγχάνουμε. Νομίζω ότι και εγώ ασχολούμαι με τα ίδια περίπου πράγματα όταν γυρίζω τις ταινίες μου. Προσπαθώ να φτιάχνω ένα πλαίσιο με το οποίο να μπορεί κάποιος να ταυτιστεί, αλλά να του είναι και δύσκολο να διαχειριστεί τα ζητήματα που τίθεται. Ο Αλέξανδερ Πέιν είναι τακτικός θαμώνας του φεστιβάλ. Αυτή ήταν η 7η φορά που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος είναι του ταινία Μικρόκοσμος, μια κωμωδία που έχει αρκετά δραματικά και σκοτεινά στοιχεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και το μέλλον της ανθρωπότητας. Wow. Ένα ζευγάρι αποφασίζει να υποστεί μια επέμβαση μίκρυνσης για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Είναι μια επέμβαση που κάνουν χιλιάδες άνθρωποι. Ο Ματ Ντέιμον είναι εξαιρετικός στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάντα κάνω κωμωδίες και αυτή η ταινία δεν αποτελεί εξαίρεση. Μαζί με τον έτερο σεναριογράφο γράψαμε έχοντας ως στόχο μας το γέλιο. Ελπίζω ότι ο τρόπος που σκηνοθετώ να έχει χιούμορ. Η υπόθεση της συγκεκριμένης ταινίας έχει όμως και σοβαρά στοιχεία. Μου αρέσουν οι ταινίες που σε κάνουν να γελάς, να σκέφτεσαι και να κλαις και λίγο. Το Dolphin Man του Λευτέρη Χαρίτου είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη διαδρομή του Ζακ Μαγιόλ, του θρυλικού δίτη, ο οποίος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης της ταινίας του Λικ Μπεσόν «Απέραντο γαλάζιο». Τον Μαγιόλ ερμήνευε τότε ο Ζαν Μαρκ Μπαρ, που είναι τώρα ο αφηγητής στο ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στον ίδιο τον Μαγιόλ, στα ζητήματα που δημιουργούνται όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο πάθος, αλλά και στις θυσίες που έκανε. Για μένα δόθηκε άξαφνα η ευκαιρία να μάθουν οι νεότερες γενιές ότι ο τύπος που εγώ έπαιζα στην ταινία ήταν απλά ένας ρόλος, ένα πρόσωπο μυθοπλασίας και ότι ο πραγματικός Μαγιόλ ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Το φεστιβάλ φιλοξένησε ένα αφιέρωμα στην Νίλη Τικοενιέτη, την Ουγγαρέζα σκηνοθέτηδα που κέρδισε φέτος τη Χρυσή Άρκτο στην Περλινάλε. Το μυστικό συστατικό του Γιόρτσε Σταυρέσκι έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στη διοργάνωση πριν συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Black Nights του Αλίν. Η ταινία κέρδισε μάλιστα το βραβείο κοινού στο τμήμα Ανοιχτή Ορίζοντα. Ποιες ήταν όμως οι καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης? Πρώτον, είχαμε ένα θέμα για τις ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος που ήταν το ρίζωμα από το βιβλίο Need for Roots της Simone Veil. Οι ταινίες επιλέχθηκαν με πηξίδα ένα βιβλίο. Δεύτερον, δώσαμε σε 14 Έλληνες οικαστικούς καλλιτέχνες από μία ταινία του διαγωνιστικού για να τη σχολιάσουν και να φτιάξουν καινούρια έργα. Τρίτον, εγκαινιάσαμε ένα νέο διαγωνιστικό τμήμα για ταινίες εικονικής πραγματικότητας VR. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι το δεύτερο φεστιβάλ μετά από αυτό της Βενετίας που εγκαινιάζει ένα διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών VR. Φέτος πήραν μέρος 10 ταινίες και το βραβείο κέρδισε το ανέμακτα της Τζίνα Κιμ από την Νότια Κορέα. Βλέπετε κάθε εβδομάδα μέσα από την εκπομπή μας και μας δίνει τις χρήσιμες συμβουλές της για θέματα ψυχολογίας που έχουν να κάνουν κυρίως με τα παιδιά μας, τον τρόπο διαπαιδαγώγησής τους, αλλά και πώς σαν γονείς να διαχειριστούμε τα διάφορα προβλήματα ή καταστάσεις που προκύπτουν σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Πολλοί από εμάς όμως δεν γνωρίζουμε για το πολύτιμο συγγραφικό της έργο και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Ο λόγος για την ψυχολόγο σχολικής εξελικτικής κατεύθυνσης Αριστονίκη Θεοδοσίου. Αριστονίκη μου, καλό μεσημέρι, καλώς όρισες. Χαίρομαι που θα κάνουμε μια διαφορετική έτσι κουβέντα σήμερα, μια συζήτηση αλλιώτικη. Καταρχάς, για να σε γνωρίσουμε καλύτερα, πες μας πού έχεις σπουδάσει ψυχολογία και γιατί επέλεξες την ψυχολογία. Λοιπόν, έχω σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όταν ήταν να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου για να δω τι θέλω να γίνω όταν θα μεγαλώσω κι εγώ, σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να γίνω τίποτα άλλο εκτός από ψυχολόγος. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο, χωρίς φυσικά να ξέρω στην τρίτη λυκείου ή στη δευτέρα λυκείου τι είναι αυτό ακριβώς. Θεώρησα ότι είναι μια επιστήμη η οποία θα με βοηθήσει ενδεχομένως να βρω καλύτερα τον εαυτό μου και να με μάθω καλύτερα εμένα. Και ήταν η μόνη επιλογή που έβαλα. Έβαλα μόνο μία επιλογή και στην Θεσσαλονίκη που είναι αγαπημένη μου πόλη. Εκεί γεννήθηκα και την αγαπώ πάρα πολύ.
Οπότε ήταν ένα στα ένα. Ή θα περάσω ή θα κοπώ. Σε βοήθησε εσένα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Έχεις και δύο παιδιά και θα ήθελα και παιδιά, να μας πεις, αν επιλέγοντας την ψυχολογία, κάνοντας αυτή τη δουλειά, αν είναι πιο εύκολο για σένα το μεγάλωμα των παιδιών. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα θέλοντας και μη, καθότι η σπουδή ίδια είναι τέτοια που σου δείχνει πάρα πολλούς δρόμους για να αντιδράσεις, ενδεχομένως πάρα πολύ γνώση γύρω από την ψυχολογία γενικότερα και των παιδιών και των ενηλίκων. Νομίζω πως με βοήθησε και για μένα να βρω τον εαυτό μου καλύτερα και να με βοηθήσω σε πάρα πολλά πράγματα. Συν του γεγονότος ότι έκανα και εγώ ψυχοθεραπεία αρκετά χρόνια, 7 ολόκληρα χρόνια, γιατί θεώρησα ότι ένας για να γίνει ψυχολόγος θα πρέπει πρώτα να καθίσει σε αυτή την καρέκλα για να δει πώς νιώθουν ενδεχομένως οι θεραπευόμενοι του, για να μπορέσει να είναι καλός αυτό που κάνει. Και μέσα από αυτά τα 7 χρόνια πήρα πολλά στοιχεία και από τους θεραπευτές μου, αλλά και έμαθα καλύτερα εμένα, μπήκα και στη θέση του θεραπευόμενου και νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Και στη συνέχεια φυσικά και στα παιδιά μου. Θυμάμαι ότι τον καιρό που ήμουν έγκυος στο γιο μου, ήμουνα στα 23 και έδινα εξετάσεις για μεταπτυχιακό και θυμάμαι να διαβάζω τους τόμους εκείνης της εξελικτικής σχολικής ψυχολογίας. Ήτανε 3 τόμοι ολόκληροι, με βοηθούσε και η κοιλιά γιατί ήταν έτσι στρουμπουλή και μου κρατούσε το βιβλίο. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να αναρωτιέμαι πόσα πολλά πράγματα υπάρχουν, ξέρεις, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πόσα πολλά πράγματα μπορούν να πάνε λάθος με τα παιδιά τελικά. Και ναι, πόσα δεν γνωρίζουμε, και πόσα μαθαίνουμε. Ναι, πόσα μαθαίνουμε, συνεχώς πρέπει να μαθαίνουμε, γιατί η επιστήμη μας είναι, αυτή η συγκεκριμένη, είναι πάρα πολύ, εξελίσσεται ραγδαία. Κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια, μη σου πω, έχουμε καινούρια δεδομένα, καινούριες εξελίξεις. Άρα πρέπει να είμαστε έτσι επίκαιροι, να βλέπουμε την επικαιρότητα, να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε συνεχώς, να ενημερωνόμαστε. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνω και όσο μεγαλώνουν και τα παιδιά μου, θεωρώ ότι μαθαίνω πολύ περισσότερα πράγματα και καταλαβαίνω και καλύτερα και τους άλλους, καθότι τα βιώνω πρωτίστως και εγώ σαν μάνα και σαν γονέας και κατόπιν και σαν ειδικός μπορώ να τα δω με πιο αντικειμενική ματιά όταν θελήσω, δηλαδή όταν αποστασιοποιηθώ από αυτό το βίωμα. Μπορώ να το κάνω, γιατί με βοηθάει η επιστήμη μου. Πάμε τώρα στην συγγραφή των βιβλίων. Πότε, πώς προέκυψε και πες μας αν ήταν και κάτι που ήθελες να κάνεις. Ναι. Από πολύ μικρή γράφω, από τα χρόνια του γυμνασίου γράφω, μ' αρέσει να γράφω. Ξεκίνησα να γράφω δοκίμια, διηγήματα για τις σχολικές γιορτές κτλ, σκετσάκια. Στα 16 μου χρόνια έγραψα το πρώτο μου μυθιστόρημα, το οποίο πήρε τη Χρυσή Πένα από τις εκδόσεις Γιούρδας. Δεν το έχω εκδώσει φυσικά, γιατί δεν είναι το είδος που θα θέλω να ασχοληθώ. Γι' αυτό και δεν πέρασα στην έκδοση. Από εκεί και πέρα έγραψα 4 βιβλία που αφορούν το αντικείμενό μου. Τη ψυχολογία δηλαδή. Τη ψυχολογία και 5 παραμύθια. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, είναι η ανασκόπηση ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων. Ναι. Με τι ακριβώς καταπιάνεται? Λοιπόν, είναι όλη η ύλη που χρειάζεται κανείς να διαβάσει για να περάσει στον ελληνικό ΑΣΕΠ, που είναι οι εξετάσεις που μοιάζουν με τις δικές μας τώρα, που είναι και επίκαιρες του Υπουργείου Παιδείας, όπου οι εκπαιδευτικοί για να περάσουν στο δημόσιο και να γίνουν εκπαιδευτικοί γενικά στα σχολεία, χρειάζεται να δώσουν κάποιες εξετάσεις. Ένα από τα μαθήματά τους λοιπόν είναι τα ψυχοπαιδαγωγικά, όπου εκεί πέρα έχω μαζέψει όλη την ύλη που ήταν τότε στο γνωστό ΑΣΕΠ. Με τις εκδόσεις Γιούρδας συνεργαστήκαμε για αυτό το σκοπό και γράψαμε ένα 750 σελίδο βιβλίο που αφορά όλη την ύλη και γενικότερα για αυτό το τομέα. Γιατί επέλεξες αυτό σαν πρώτο βιβλίο? Ήταν πρόταση από τον εκδοτικό οίκο, οπότε και δέχτηκα την πρότασή του. Το δεύτερο βιβλίο είναι «Σκλήση κατά πλάκα στο δοκιμασία της ψυχής». Είναι ένα βιβλίο το οποίο... Εντελώς διαφορετικό θεματολογία από το πρώτο. Ναι, εντελώς διαφορετικό. Το έγραψα το 2011 με τον ερχομό μου στην Κύπρο και είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου, η οποία ήταν πάσχουσα από «Σκλήση κατά πλάκα». Είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδυάζει και επιστημονική γνώση αλλά και βιωματικές εμπειρίες, τις δικές μου ως παιδί που βίωσα δίπλα από τη μητέρα μου αυτή την ασθένεια. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο προσωπικά για να τα κλείσω όλα μέσα εκεί πέρα και να το βάλω στη βιβλιοθήκη.
Έτσι, με βοήθησε να μαζέψω όλα μου αυτά τα βιώματα και να τα τοποθετήσω κάπου για να μπορέσω να συνεχίσω κι εγώ πέρα. Γιατί είχα συνδυάσει για πάρα πολλά χρόνια την Κύπρο με κάτι αρνητικό. Ναι, έχει επιπτώσεις δηλαδή το να βιώνεις μια τέτοια ασθένεια ή να βιώνει κάποιο άτομο από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Έχει επιπτώσεις και στη δική σου ζωή και στη ψυχολογία σου. Φυσικά, φυσικά. Mm. Σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Δεν βιώνει μόνο ο πάσχων την ασθένειά του, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που συμβιώνουν μαζί του και ο καθένας με την φάση που ζει, την ηλικία που είναι, το ρόλο που έχει μέσα στην οικογένεια, έχει και εκείνος τα δικά του συναισθήματα και βιώνει και τη δική του μικροαπώλεια μέσα από τα μάτια του ατόμου που πάσχει. Mm-hmm. Οπότε προσπάθησα σε αυτό το βιβλίο να βάλω τις οπτικές γωνίες των υπολείπων μελών της οικογένειας, το πώς μπορεί οι άλλοι να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μια χαρά και ξαφνικά αρχίζει να νοσεί και πώς μπορεί, ας το πούμε, αυτό που λέω είναι ότι στην ουσία όλη η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και βοήθεια, όχι μόνο ο πάσχων αλλά και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Γιατί ο καθένας περνά το δικό του, στα εισαγωγικά, μαρτύριο, βλέποντας ένα δικό του άνθρωπο να έχει αυτή την έτσι, αλλαγή συμπεριφοράς. Και είναι και σημαντικό, νομίζω, όταν το γράφει το βιβλίο αυτό κάποιος που είναι και ψυχολόγος, έτσι, για να μπορέσει να δώσει και συμβουλές σε άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια καταστάσεις. Ναι, φυσικά. Προσπάθησα να καταλάβω καταρχήν αυτή την πάθηση και από την ψυχολογική οπτική γωνία. Πήρα και συνέντευξη από κάποιον νευρολόγο, ο οποίος μου έδωσε την νευρολογική οπτική και πήρα κι άλλα, έτσι έκανα μια έρευνα γύρω από το θέμα για να μπορέσω να το καταλάβω πρωτίστως εγώ από όλες τις οπτικές γωνίες και κατόπιν οι αναγνώστες. Mm-hmm. Και μετά έχουμε το 2009, έρχεται το... Το 2011 ήταν αυτό, το 2012 είναι το «Μαμά, μπαμπά, μ' ακούτε», το οποίο είναι ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αναζητήσεις, το οποίο αφορά παιδιά και γονείς. Είναι όλα τα εξελικτικά στάδια των παιδιών και πώς μπορούν οι γονείς να καταλάβουν τι διανύει το παιδί τους ανά φάση. Έχει μέσα και δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά ανά ηλικιακή κατηγορία. Και είναι αφιερωμένο στα παιδιά μου, όπως και ήταν επόμενο. Και ήταν ένα βιβλίο έτσι που έβαλα, πλέον προσπάθησα να μπω στο αντικείμενό μου και να κάνω πράγματα όσο αφορά αυτό το πεδίο. Και μετά έχουμε... Μετά έχουμε 5 παραμύθια και μετά είναι το βιβλίο το οποίο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα παραμύθια κυκλοφόρησαν το 15. Από το 14 μέχρι το 16 έτσι, κυκλοφόρησαν τα παραμύθια, τα οποία ήταν την ευγενική χορηγία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Αφορούν διάφορα ψυχολογικά θέματα και πώς μπορούν να τα αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδιά μέσα από παραμύθι. Ας πούμε το σχολικό εκφοβισμό, την ασθένεια ενός του παππού ή της γιαγιάς, πώς μπορεί να το δει το παιδί. Αντιλαμβάνομαι, αναφέρονται σε παιδιά, μάλλον προορίζονται για παιδιά πιο μικρής ηλικίας. Είναι παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία στην ουσία τους δείχνεις μια ιστορία που έχει αρχή, μέση και τέλος, με ένα πρόβλημα το οποίο... Σαν ένα παραμύθι. Ακριβώς σαν ένα παραμύθι. Και μετά υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης και συναισθηματικής κατανόησης και γνωστικής κατανόησης για να δεις αν το παιδί κατάλαβε τι είναι αυτό το θέμα το οποίο του αναζητεί, το αποσχολεί και πώς ενδεχομένως σου δείχνει και εκείνο το παιδί το δικό του προβληματισμό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Στην ουσία είναι ένας τρόπος για να μάθεις μέσα από το παιδί πώς αντιλαμβάνεται πράγματα και καταστάσεις, πώς τα βιώνει το ίδιο και γενικότερα σε ποια φάση βρίσκεται για να το βοηθήσεις. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια σειρά από 5 παραμύθια που αφορούν διαφορετικές θεματικές για παιδιά σχολικής ηλικίας και τα έγραψα γιατί μέσα από τη δουλειά μου είδα ότι το παραμύθι είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος για να δώσεις στα παιδιά κάτι το οποίο δυσκολεύονται να αντιληφθούν, αλλά και να πάρεις από τα παιδιά πολύτιμες πληροφορίες για το πώς βιώνουν αυτό το πρόβλημα. Και μετά έχουμε το... Μετά έχουμε ένα παραμύθι το οποίο έχει βραβευθεί και έχει εκδοθεί στο συλλογικό τόμο των παραμυθιών του Οσελότου, που αφορά το διαζύγιο, πώς ένα παιδί, λες σε ένα παιδί ότι οι γονείς του θα πάρουν διαζύγιο, είναι μέσα στον τόμο των παραμυθιών του Οσελότου, τον τρίτο τόμο, που έχει κυκλοφορήσει μόνο στην Ελλάδα. Και το τελευταίο βιβλίο είναι αυτό που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα ψηφιακό βιβλίο. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω στη διαδικασία να συνεργαστώ με κάποιον ψηφιακό εκδοτικό οίκο. Δηλαδή είναι μόνο ηλεκτρονικό το βιβλίο, δεν τυπώνεται.
Είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Εκδίδει μόνο επιστημονικά βιβλία και εγχειρίδια. Ο τίτλος του βιβλίου λέγεται το παιδί, «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας». «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας». Είναι λίγο «παίζοντας με το παιδί μέσα μας». Στην ουσία, πώς ζεις με το παιδί μέσα σου. Αυτό το βιβλίο... Άρα είναι και για μεγάλους το βιβλίο. Ναι, αυτό. Έχει μέσα δραστηριότητες από μωρά βρεφικής ηλικίας που μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους, μέχρι και ενήλικες, όπως ασκήσεις χαλάρωσης, ασκήσεις για την αυτοπεποίθηση, για την ενδυνάμωση, για την ψυχική ανθεκτικότητα, για πάρα πολλές θεματικές. Έχει πάρα πολλές θεματικές. Είναι 190 διαφορετικές δραστηριότητες και 230 σελίδες. Οπότε περιλαμβάνει πάρα πολλά, πάρα πολλά θέματα. Που σημαίνει ότι όλοι έχουμε ένα παιδί μέσα μας. Φυσικά. Έχουμε ένα παιδί καλά κρυμμένο μέσα μας. Και η αλήθεια είναι ότι ή το ξεχνάμε ή γενικότερα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε μαζί του, να συνομιλάμε με το παιδί μέσα μας, να δούμε τι ανάγκες έχει. Είναι άραγε μεγαλωμένο αυτό το παιδί ή βιάστηκε να ζήσει σε ένα σώμα ενήλικα, αλλά στην ουσία έχει θέματα και συναισθήματα και γενικά απορίες που πηγάζουν από την παιδική του ηλικία, τις οποίες δεν έλυσε ποτέ. Και ακριβώς τα παιδιά μας είναι αυτά που μας ξυπνούν το παιδί μέσα μας, γιατί μας καλούν να παίξουμε μαζί τους, άρα μας καλούν να παίξουν με το παιδί που έχουμε καλά κρυμμένο μέσα μας. Και μέσα από αυτό το βιβλίο καλώ στην ουσία τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους ειδικούς, να τους δίνω ερεθίσματα για να παίξουμε το παιδί μέσα τους και τα παιδιά τους. Νομίζω, γιατί πάρα πολλές φορές με ρωτάνε κόσμος. Είπαμε στο διαδίκτυο πώς θα το βρουν αυτό. Θα μπουν στην ιστοσελίδα του Απαπίλητη, είναι εκδόσεις Απαπίλητη, επιστημονικές εκδόσεις, και θα βρουν εκεί στα καινούρια βιβλία τις νέες εκδόσεις και θα πατήσουν πάνω και θα τους δώσει οδηγίες για το πώς να το πάρουν. Αυτό που λέω είναι ότι με ρωτούσαν πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί ποιες δραστηριότητες μπορείς να κάνεις με ένα παιδί που έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, με ένα παιδί που έχει ενδεχομένως έλλειψη προσοχής, ένα παιδί που δεν συνεργάζεται, ένα παιδί που είναι απίθαρχο, ένα παιδί που δεν έχει όρια. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι η απάντησή μου σε όλους αυτούς, το οποίο στην ουσία έχω δώσει όλη μου τη γνώση που έχω πάρει αυτά τα 13 χρόνια που εργάζομαι ως ψυχολόγος. Που είναι πολλά. Και μέσα από τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει και μέσα από την πολύ μεγάλη αγάπη που έχω για το επάγγελμά μου και για το χώρο μου γενικότερα. Τα έχω βάλει λοιπόν σε αυτό το βιβλίο και προσπαθώ μέσα από αυτό να δώσω στον κόσμο εναλλακτικές λύσεις για το πώς να βοηθήσουν καταρχήν οι ίδιοι τα παιδιά τους αν είναι γονείς, αν είναι εκπαιδευτικοί τους μαθητές τους και κατ' επέκταση αν δεν τα καταφέρουν, τότε να χτυπήσουν την πόρτα ενός ειδικού. Ετοιμάζεις κάτι άλλο καινούριο? Είναι έτοιμο ήδη το δεύτερο τεύχος του «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας», το οποίο ακόμη είναι στα συρτάρια και περιμένει, δεν ξέρω πού θα το δώσω ακόμη. Ήθελα να δώσει, να βγει πρώτα αυτό, να δούμε πώς θα πάει και αργότερα θα δω τι θα κάνω με το άλλο. Και έχω και ένα παραμύθι το οποίο και εκείνο περιμένει, που αφορά τη γονεϊκή αποξένωση. Και κλείνοντας να πούμε έτσι γενικά, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις μέσα από τα βιβλία σου? Θέλω να πω στους Κύπριους που μας ακούνε ότι με λυπεί πολύ το γεγονός ότι στην Κύπρο μας δεν διαβάζουμε πολύ. Και ότι τα βιβλία μπαίνουν στα συρτάρια, μένουν στις βιβλιοθήκες, μένουν στα βιβλιοπωλεία και δεν μπαίνουν στα σπίτια. Θέλω να τους πω ότι, επειδή πολλές φορές ρωτάνε πώς μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους να διαβάζουν. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι διαβάζοντας εσείς ήδη. Οπότε έχει η Κύπρος μας πάρα πολλούς συγγραφείς και φυσικά και η Ελλάδα μας, αλλά μιλάμε για την Κύπρο μας αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι καλά να τα αξιοποιήσουν όλο αυτό τον πλούτο που υπάρχει σε ένα βιβλιοπωλείο, σε μια βιβλιοθήκη, για να τον πάρουν στο σπίτι τους και από εκεί και πέρα, διαβάζοντας ήδη, να δώσουν και τα παιδιά τους το μήνυμα ότι ένα βιβλίο είναι ο καλύτερος μας φίλος
και μπορούμε μέσα από αυτό να μάθουμε πολλά πράγματα και να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μαθαίνουμε και τα παιδιά να αγαπάνε τα βιβλία και το διάβασμα. Ναι. Αριστονίκη Θεοδωσίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε στο Capital. Στις 5 η ώρα έρχεται κοντά σας ο Δημήτρης Ούγλης με την εκπομπή Η Αλήθεια Καίει. Καλεσμένη του σήμερα ο βουλευτής του DC, ο Νούφριος Κουλά, ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Άγγελος Βότσης και ο αντιπρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Δώρος Παφίτης. Συζητούν για θέματα της επικαιρότητας και των προεδρικών εκλογών, αλλά και για τη σημερινή επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο στη 1 το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Από όλη την ομάδα του Top Story, ευχές για καλό υπόλοιπο.